Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι της εθνικής ομάδας και του μπάσκετ, καλησπέρα σας από την Ισπόντε Καρένα εδώ στο Κατοβίτσε. Η μεγαλύτερη μέρα του πολέμου για το ελληνικό μπάσκετ σε αυτό το τουρνουά, για την εθνική μας ομάδα των ανδρών. Για την εθνική μας ομάδα που ζει και αναπνέει για το μετάλλιο. Για την εθνική μας ομάδα που θέλει να ξορκίσει τα φαντάσματα των προηγούμενων 6 χαμένων μικρών τελικών. Η δίψα για την νίκη επί της Σλοβενίας κυριαρχεί στο είναι των διεθνών και διαποτίζει το κορμί τους. Θέλουμε να πάρουμε αυτό το μετάλλιο. Δεν έχουν σταματήσει την προσπάθειά τους οι παίκτες στην πρόκριση, στην τετράδα μετά την νίκη έπειτα από συγκλονιστικό παιχνίδι την Παρασκευή των προημιτελικών της Τουρκίας και δεν έχουν απογοητευτεί παρά τη χθεσινή ήττα στον ημιτελικό από την Ισπανία. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου και τον Γιώργο Λιμιάτη για να παρακολουθήσουμε, να περιγράψουμε και να σχολιάσουμε το μεγάλο παιχνίδι. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ένα μεγάλο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα που θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω από αυτά που είχε κάνει σε όλους τους μικρούς τελικούς από το 93 και μετά, όπως είπες. Και μια εθνική ομάδα που θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα παραπάνω από το μεγάλο βήμα που έκανε στο νοκάουτ παιχνίδι με την Τουρκία. Γιώργο, τι πρέπει να προσέξουμε για να νικήσουμε σήμερα την ομάδα της Σλοβενίας? Πιστεύω ότι ένας πρωταρχικός στόχος που έχει να κάνει με το αμυντικό κομμάτι είναι το πώς θα μπορέσουμε να εξοδετερώσουμε τον Λόρμπεκ, ο οποίος κάνει καταπληκτικό τουρνουά, να κουράσουμε τον Λάκοβιτς, γιατί είναι ο μοναδικός χειριστής και ο μοναδικός καθαρός playmaker από την ομάδα της Σλοβενίας. Και σίγουρα μεγάλη έμφαση πρέπει να δώσουμε και στο μαρκάρισμα του Νάκμπαρ. Αυτά για την ώρα. Πάμε πάλι σε διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω για τους εθνικούς ύμνους, τις παρουσιάσεις των ομάδων και για το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα. Γυρίσαμε την ώρα της παρουσίασης της εθνικής μας ομάδας με το νούμερο 4, ο Γιάννης Καλαμπόκης. Με το νούμερο 5, ο Γιάννης Μπουρούσης. Με το νούμερο 6, ο Νίκος Ζήσης. Με το νούμερο 7, ο Βασίλης Πανούλης. Με το νούμερο 8, ο Νίκος Καλάθης. Με το νούμερο 9, ο αρχηγός Αντώνης Φώτσης. Με το νούμερο 10, ο Γιώργος Πρίντεζης. Με το νούμερο 11, ο Ανδρέας Γκινιαδάκης. Με το νούμερο 12, ο Κώστας Καϊμακόγλου. Με το νούμερο 13, ο Κώστας Κουφός. Με το νούμερο 14, ο Στράτος Περπέρογλου. Και με το νούμερο 15, ο Σοφοκλής Χωτιανίτης. Προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο Γιώνας Καζλάουσκας. Και τώρα είναι η ώρα για τους εθνικούς ύμνους. Εδώ ο Γιούρις Ντόβς και η Σλοβένη Διεθνής, τα χειροκροτήματα για την Σλοβενία. Και τώρα ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Στις κερκίδες της Σπόντε Καρένα, καθώς σε λίγο αρχίζει το μεγάλο παιχνίδι, το παιχνίδι που θα κρίνει το χάλκινο μετάλλιο στο 36ο Ευρωμπάσκετ. Η Ελλάδα θέλει να ξορκίσει τα φαντάσματα
των προηγούμενων 6 χαμένων μικρών τελικών. 4 φορές Ευρωμπάσκετ, το 93 ηττηθήκαμε από την Κροατία, 99-59. Το 95 πάλι από την Κροατία, 73-68, ενώ εδώ βλέπουμε τους τρεις διαιτητές, ο Ισπανός Ντάνιελ Ροζουέλο, ο Σέρβος Μιλιβόιε Γιόφσιτς και ένας νεαρός Πολωνός, ο τρίτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο Μάρεκ Σμικίεβιτς, επιλέγεται από την FIBA για να είναι τρίτος διαιτητής σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε χάσει 4 φορές Ευρωμπάσκετ, 2 φορές από την Κροατία, το 93 και το 95, 99-59 και 73-68 αντίστοιχα. Το 97 από τη Ρωσία, 97-77, και στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ από την Λιθουανία στην Ισπανία με 78-69. Έχουμε ιτηθεί σε μικρούς τελικούς και 2 φορές σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Στο Τορόντο το 94 από την Κροατία πάλι, 78-60, και το 98 στην Αθήνα από την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με 84-61. Για τη Σλοβενία ξεκινούν ο Σλόκαρο Λάκοβιτς, ο Κλόμπουτσαρ, ο Νάχμαρ και ο Έραζεμ Λόρμπεκ το σημερινό αγώνα. Εδώ ο Γιούρις Ντόβς ακόμα δεν έχει χωνέψει τον τρόπο με τον οποίο έχασε χθες η ομάδα του σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό από τη Σερβία. Πραγματική αυτοκτονία για τους Σλοβένους που είχαν συνεχώς το πάνω χέρι στην αναμέτρηση και δεν έκαναν φάουλ στο τέλος. Σπανούλης, Ζήσης, Καλαμπόκης, Περπέργλου και Φώτσης, η σημερινή αρχική πεντάδα της εθνικής ομάδας, Δημήτρη Χατζηγεωργίου, με εκπλήξεις. Ως προς την σύνθεση της σλοβενικής ομάδας στην πεντάδα δηλαδή, στα περισσότερα παιχνίδια ξεκινούσε ο Μπρέζετς στην πεντάδα και ο Σλόκαρ περνούσε ως αλλαγή. Αυτή είναι μια έκπληξη ίσως, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πέρα από τα αγωνιστικά πλάνα, από ό,τι έχουμε καταστρώσει εμείς και οι Σλοβένοι, αυτό που θα μετρήσει είναι ποιος είναι περισσότερο απογοητευμένος και ποιος θέλει τελικά αυτό το μετάλλιο. Όποιος το θέλει περισσότερο και έχει την ψυχολογία να ξεπεράσει την κούραση, διότι και οι δύο ομάδες είναι κουρασμένες, με παίκτες όπως ο Σπανούλης για μας ή από τους Σλοβένους ο Λάκοβιτς, όπως ξεπεράσει λοιπόν ψυχολογικά την απογοήτευση από την ήττα και εκεί ίσως να έχουμε ένα πλεονέκτημα, διότι παίζαμε με την υπερδύναμη Ισπανία, ενώ αυτοί έχασαν με τον τρόπο που έχασαν τη Σερβία τελευταία στιγμή. Σίγουρα απογοητευμένοι περισσότερο είναι οι Σλοβένοι, αλλά εγώ θα σε ρωτήσω, Γιώργο Λινιάτη, για την αρχική μας πεντάδα. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Ουσιαστικά ξεκινάμε με πολύ χαμηλό σχήμα, με το Περπέρογλου στο 4 και το Φώτη στο 5. Και οι όμορφες Ελληνίδες στην κερκίδα. Θα δούμε τι σκέφτεται ο προπονητής μας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να έχω. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται. Χαμηλό σχήμα. Ποιος θα πάει πάνω στο Λόρμπεκ. Ίσως στους τρεις χθες ψηλούς για πολλή ώρα. Αυτό σκέφτεται. Δεν ξέρω. Πάντως τουλάχιστον για την επιλογή του Στόφτς για τον Κλόμπουτσαρ. Στο αρχικό σχήμα, γιατί και εκείνη υπάρχει μια αλλαγή. Νομίζω ότι επειδή ο Λάκοβιτς είναι κουρασμένος, θα στείλει τον Κλόμπουτσαρ πάνω στο Σπανούλη. Την αντιμετώπιση του Σπανούλη την έχουν διαβάσει όπως και χθες οι Ισπανοί. Προφανώς είχε λάθος η στατιστική υπηρεσία. Δεν υπήρχε λογική. Διορθώνουμε κι εμείς, γιατί βλέπουμε τον Μπουρούση κανονικά να πηγαίνει στο κέντρο για τον τζάμπολ. Άρα ένα το συνεχές παιχνίδι με αυτή την πεντάδα. Χωρίς αλλαγή λοιπόν και στο δικό μας αρχικό σχήμα. Για να δούμε αν έχουν κάνει λάθος και στην πεντάδα των Σλοβένων. Όχι, Βαγγέλη, είναι ο Σλόκαρ μέσα αντί του Μπρέζετς. Καταρχήν στους ψηλούς. Και ο Κλόμπουτσαρ με το 9 κανονικά. Άρα για τους Σλοβένους δεν έχουν λάθος. Πάντως αυτό το σχήμα, αν το βλέπαμε την εθνική μας ομάδα, δεν ξέρω τι θα ήταν. Σε ρώτησα πριν πάμε στο τζάμπολ με τον Ισπανό, τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Ντάνιελ Ροζουέλο, να πετάει ψηλά την μπάλα. Πολύ γρήγορα πες μου, τι περιμένεις για την αντιμετώπιση του Σπανούλη. Τον εγκλώβησαν χθες οι Ισπανοί. Πιστεύω ότι στην ίδια λογική θα κινηθεί και ο Στόμπ. Η επιλογή του Κλόμπουτσαρ, ο οποίος είναι ένας πιο αμυντικογενής παίκτης, θα τον πιέσει όλο το γήπεδο. Απλώς οι Σλοβένοι δεν έχουν Γκασόλ, ούτε Μάρκ. Ακριβώς όταν θα μπαίνει ο Σπανούλης μέσα δεν έχουν τους ψηλούς για να τον κόψουν. Η μπάλα στον αέρα και το μεγάλο παιχνίδι άρχισε. Ο Μπουρούσης νικητής στην πρώτη μονομαχία και ο Σπανούλης με τον Κλόμπουτσαρ, όπως σας λέγαμε νωρίτερα. Αυτός θα πηγαίνει στο μαρκάρισμά του. Δεν έχουν πολλούς και καλούς περιφερειακούς, αν εξαιρέσουμε τον Λάκοβιτς. Και εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να χτυπήσει η εθνική μας ομάδα. Ο Σπανούλης παραλίγο να κάνει λάθος, πάσαρ έξω. Ο Ζήσης ξανά για τον Σπανούλη. 8 δευτερόλεπτα για την ελληνική επίθεση. Σπανούλης με τον Κλόμπουτσαρ από την baseline. Βγάζει ωραία πάσα για τον Περπέρογλου. Αυτό σημαδεύει σωστά. Ξεκίνημα με τρίποντο για την εθνική ομάδα. Από το Στράτο Περπέρογλου, το βασικό μας τριάρι. Λόρμπεκ για τον Σλόκαρ. Λάκοβιτς που χθες σήγησε. Σήμερα δοκιμάζει αμέσως για τρίστα.
Δεν θα βρει στόχο, αλλά ο Έραζεμ Λόρμπεκ θα σπρώξει για το επιθετικό rebound, όπως υποδεικνύει ο πρώτος διευθυντής της αναμέτρησης, ο Ισπανός Ντάνι Ερεζουέλο. Νάτος εδώ, σε πρώτο πλάνο. Αν χρεωθεί όπως και χθες ο Έραζεμ Λόρμπεκ με φάουλ, θα είναι ευχής έργων, γιατί οι Σέρβοι το χτυπήσαν αυτό, το σημαδέψανε. Πρώτο φάουλ για τον ηγέτη της ομάδας του Γιούρις Ντότζ, που έφτασε μια ανάσα χθες πριν από την πρόκριση στον τελικό. Σε κάθε περίπτωση η εθνική ομάδα της Σλοβενίας είναι πετυχημένη με τη φετινή της πορεία στο Ευρωμπάσκετ. Σπανούλης στη διείσδυση, πρέπει να το κάνει πολλές φορές αυτό σήμερα. Δεν περιμένουν να τελειώνει τις φάσεις με lay-up, περιμένουν να πασάρει έξω με αυτές τις περίφημες skip passes που έκλεψαν χθες οι Ισπανοί και έτρεξαν και μας πλήγωσαν με τους πολλούς ευνηδιασμούς και τους εύκολους πόντους τους. Και να διατυπώσω μια αμφιβολία κατά πόσο ο Κλόμπουσαρ μπορεί να μαρκάρει το Σπανούλη, διότι μπορεί να είναι από τους υπόλοιπους πιο αμυντικογενείς, αλλά δεν είναι γενικά αμυντικός παίκτης. Θυμίζεται κυρίως για το τρίποντο που έχει. Πρώτον, ίσα η Σλοβενία λέει ότι δεν έχει πολλά αθλητικά προσόντα στην άμυνα. Και από εκεί πέρα, ένας παίκτης που έχει παίξει τα λιγότερα λεπτά από κάθε άλλο Σλοβένο, έχει 4 περίπου λεπτά συμμετοχής και είναι ο 12ος σε συμμετοχή ως τώρα. Γι' αυτό είναι η επιλογή του, είναι ο πιο ξεκόλυτος από όλους. Δεν μετράει το καλάθι, είχε προηγηθεί το φάουλ της πάσας του Λάκοβιτς προς το Λόρμπεκ για το κάρφωμα. Ξανά η φάση. Νωρίς δόθηκε φάουλ στον Μπουρούση. Διαφωνεί ο Ντόβιτς με την απόφαση των διαιτητών, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο. Και αμέσως αλλαγή. Έξω ο Μπουρούσης, μέσα ο Σκοτσιανίτης, που κάτι λέει στον ελληνικό πάγκο. Για το διαιτητή προφανώς. Χρεώθηκε γρήγορα με δύο φάουλ ο Μπουρούσης και κάθεται στον πάγκο. Μπήκε ο Σοφοκλής και πάει στο μαρκάρισμα του Λόρμπεκ. Λόρμπεκ θα τον περάσει. Είναι ασφαλώς καλύτερος με την μπάλα στα χέρια. Είναι πιο ευκίνητος. Έχει καλύτερη τεχνική κατάρτιση. Αλλά εδώ δεν τελείωσε κατά τη φάση. Όμως οι Σλοβαίνοι έχουν και πάλι την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος. Ακολουθεί το Λάκοβιτς ο Σοφοκλής και τον σταματάει καθαρά. Σπανούλης. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Πράγματι με το ζήσει να σουτάρει για τρεις. Ο Σκοτσιανίτης στο επιθετικό rebound. Βγάζει για το Σπανούλη που δοκιμάζει για τρεις. Σημαδεύει το σίδερο. Επιθετικό rebound από το Φώτσι, αλλά χάνουμε την κατοχή της μπάλας. Όπως βλέπεις, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Σπανούλης και ο ζήσει να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Και ο Λάκοβιτς είναι κουρασμένος και ο Κλόπουσα δεν μπορεί. Αυτό θα είναι πολύ καλό για την ελληνική ομάδα να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ξεκινήσαμε καλά, αλλά παιχνίδια με την Σλοβενία πάντα γίνονται ντέρμπι. Να μην θυμηθούμε τι είχε γίνει πριν από δύο χρόνια. Γυρίσαμε από το μείον 15. Ας μην χρειαστεί τέτοιο μάτς σήμερα. Το θυμάσαι, μαζί ήμασταν. Νάχβαρ. Από τα 6-25 για το πρώτο τρίποντο των Σλοβαίνων. 5-3. Θα βγει ο Νάχμπαρ και μπορεί και να βγει για να παίξει από τα 6-5. Μπορεί να παίξει και με πλάτη τον Περπέργου. Θα το κάνει αυτό. Φώτσης τραβάει μακριά το Λόρμπεκ. Σκοτσιανίτης αφήνει για το Σπανούλη. Ζήσεις πίσω από τα σκριν, παίρνει την μπάλα. Περπέργου διστάζει. Τώρα πάει στη διείσδυση μέχρι το lay-up. Δεν τελειώνει καλά υπό την πίεση του Νάχμπαρ. 5-3. Λάκοβιτς με ωραία ραχιά τρίπλα φτάνει μέχρι το lay-up. Θα τον νικήσει και πάλι ο Σοφιανίδης, αλλά παίρνουν το rebound. Χρειάζεται προσοχή σε αυτό το τομέα. Υπάρχει οδηγία στο Ζήση και στους άλλους παίκτες να μην πηγαίνει αριστερά ο Λάκοβιτς, να τον πάνε στη δεξιά πλευρά. Νάχμπαρ με το Ζήση τώρα μπροστά του. Δίνει screen ο Λόρμπεκ. Φάουλ χαμηλά από το Ζήση πάνω στο screen. Οι Σλοβαίνοι, όπως σε κάθε μάτς, ξεκινούν πολλά τρίποντα. Σουτάρουν 26 τρίποντα σε κάθε παιχνίδι. Είναι πρώτοι στο τουρνουά. Δηλαδή εκτελούν πάρα πολύ από τα 6-25. Το τράβηγμα του Ζήση για να μην του ξεφύγει ο Νάχμπαρ. Καθαρό φάουλ. 5-3. Λόρμπεκ. Λάκοβιτς. Ανεβαίνει ο Σλόκαρ και του δίνει σκριν. Θα του γυρίσει και την μπάλα. Σλόκαρ. Νάχμπαρ. Από τα 7 μέτρα για 3. Μέσα και αυτό. 2-2. Από τον Μπόστιαν Νάχμπαρ και η Σλοβενία περνάει μπροστά με 6-5. Μετά το δικό μας αρχικό σερί με 5-0, οι Σλοβαίνοι απαντάνε με δικό τους και προσπερνάνε. 6-5. Περπέρογλου για το Σκοτσιανίτη. Βάζει ωραία το κορμί του. Το ανάποδο lay-up. Ο Μπικ Σόφο ξαναβάζει την Ελλάδα μπροστά. 7-6. Δεν μπορεί ο Σλόκαρ να μαρκάρει τον Σοφοκλή. Είναι και αδύναμος και αργός στα πόδια. Δηλαδή τα αντίθετα από ό,τι έχει ο Σοφοκλής. Δηλαδή γρήγορος και δυνατός. Νάχμπαρ από το high post τώρα. Είναι άστοχος. Στο πλάι μαζεύει ο Περπέρογλου το μακρινό rebound. Ενώ ο Καζλάουσκας ετοιμάζει τον Μπρίντεζη. Πάμε. Προφανώς θα πάει σε αλλαγή με τον Περπέρογλου για να μαρκάρει τον Νάχμπαρ. Αυτό είναι και το πιο πιθανό. Ζήσεις, Φώτσης,
Κλείνεται σωστά από τον Λόρμπεκ, περνάει την μπάλα στο Σκοτσιανίτη, πάλι βάζει ωραία το κορμί του. Κερδίζει φάουλ, αλλά ακόμη και αν δεν το έδιναν θα κάρθωνε, όπως ολοκλήρωσε. Ο Σλόκαρ πρόλαβε όμως και του έκανε σε αυτό το χρόνο το φάουλ. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, Βαγγέλη, ότι οι Σλοβαίνοι δεν έχουν ούτε ένα δυνατό ψηλό για να μπορεί να σπρώξει το Σοφοκλή. Γιατί και ο Μπρέτζες που είναι στον πάγκο αποφεύγει τις επαφές και ο Λόρμπεκ δεν θέλει να φορτωθεί με φάουλ και γενικά δεν είναι πολύ σκληρός παίκτης. Όσο και το Σλόκαρ είναι ο πιο αδυνάμος από όλους. Άρα ο Σοφοκλής είναι ένα σημαντικό θέμα για την ελληνική ομάδα. Μπήκε ο Μπρέτζες. 7-6 μπροστά η Ελλάδα. Ζήσεις πιέζεται. Θα επαναφέρει για τον Μπρέτζη πριν περάσουν τα 5 δευτερόλεπτα. Ζήσεις μετά το screen του Σκοτσιανίτη πάει μέχρι το layup. 9-6. Πανέμορφη προσπάθεια από τον Νίκο Ζήση που από το μέσο της διοργάνωσης και μετά κάνει μεγάλα παιχνίδια. Είναι ο παλιός καλός Ζήσης παρά το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια στους συλλόγους που έπαιξε δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Χαμηλά τώρα. Σλόκαρ. Λόρμπεκ περνάει το Σκοτσιανίτη. Θα δώσει το Σλόκαρ. Ωραία συνεργασία ευτυχώς. Δεν δεχόμαστε καλάθι με το σώμα, το φάουλ του Φώτση, Γιώργο. Ο Λόρμπεκ, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Βαγγέλη, έχει την ικανότητα όταν τραβιέται έξω από το καλάθι, επειδή είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ και να δημιουργήσει και για τον εαυτό και για τους παίκτες του. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο Σοφοκλής σε αυτό έχει μια αδυναμία και πάει συνέχεια στο drive. Ο Σλόκαρ στη γραμμή. 9-6. Ο Λόρμπεκ είναι εξαιρετικός πασέρ, έχει περισσότερες από 2 ασίστ σε κάθε παιχνίδι. Και είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού ότι από τη στιγμή που ξέρουμε ότι βάζει περίπου 20 πόντους σε κάθε μάτς, θα μπορεί να πασάρει. Έχει τη δυνατότητα να πασάρει δηλαδή. Έχει μέσο όρο 17,5 πόντους. Ναι, είναι ο πρώτος σκόρερ της Σλοβενίας. Είναι ο πιο σταθερός σκόρερ γιατί ο Λάκοβιτς μπορεί σε ένα μάτς να βάλει 30 και στο άλλο να βάλει 3. Σωστό. Και παίζει και 30 λεπτά σε κάθε μάτς. Σλόκαρα από τη γραμμή. Μειώνει στον έναν και δίνει τη θέση του στον Πρίμος Μπρέζετ που χθες έκανε Γιώργο Λιμιάτη ένα πεδαριώδες λάθος με την Σλοβενία μπροστά. Το αντιαθλητικό στον εφεδιασμό. Μετά το κλέψιμο της μπάλας από τον Τεόντοσιτς, τον ήρωα των Σέρβων, ύμνοι έχουν γραφτεί σήμερα στην Σερβία. Απόλυτα λογικό. Για τους 32 πόντους, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, για την ηγετική μορφή που είχε το χθεσινό μάτς και οδήγησε, πήρε από το χέρι του σπλάβη και του οδήγησε στον τελικό. Ζήσεις από κοντά, αστοχή. Το 9-8 παραμένει. Στου δρόμου τα μισά για την πρώτη περίοδο. Στο παιχνίδι του χάλκινου μεταλλίου η Ελλάδα προηγείται με έναν της Σλοβενίας. Ο Ζήσης πιέζει τον Λάκοβιτς που όμως περνάει και βγάζει έξω για τον Λόρμπεκ. Κλόμπουτσαρ χαμηλά για τον Μπρέζετς. Έραζε Μλόρμπεκ ξανά, πάει από την baseline, το κλείνει ο Σκοτσιανίτης, πάσα έξω, κλέβει ο Σπανούλης. Δεν ολοκληρώνει, μαζεύει ο Λάκοβιτς. Χαμηλά ο Μπρέζετς, κλείνεται πάλι από το Σοφοκλή. Θα αστοχήσει στη λήξη του χρόνου επίθεσης. Φοβερή άμυνα του Σκοτσιανίτη που πήγε σε double team και φυλάκισε εκεί στην baseline τον Μπρέζετς. Λάθος τώρα από το Σπανούλη και υποχρεώνεται ο Ζήσης να κάνει αμέσως φάουλ στον Κλόμπουτσαρ για να μην τρέξουν οι αντίπαλοι μας στον ευνηδιασμό. Είναι ιδανικό το μαρκάρισμα στην άμυνα του Σοφοκλή πάνω στον Μπρέζετς, διότι είναι ένας άνθρωπος που φοβάται την επαφή. Έπαιξε 7 χρόνια στο NBA, αλλά ποτέ δεν πήγε στην επαφή. Έβγαινε και σούταρε με πρόσωπο τα 3-4 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι ο Σοφοκλής μπορεί να τον σπρώξει και να τον κάνει ακίνδυνο. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πάει να σπρώξει στο post ο Μπρέζετς στον Σοφοκλή. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και τώρα η ώρα του Νίκου Καλάθη. Ο Καλάθης, ο οποίος εχθές σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερα πολύ καλούς αντιπάλους έπαιξε, νομίζω ήταν πάρα πολύ καλός με το παιχνίδι που έκανε και σίγουρα ο στόχος σήμερα είναι να απεγκλωβίσει το Σπανούλη, να πάει αυτό στη θέση. Να του δώσει ανάσες και σε αυτόν και στο Ζήση. Και το βασικό είναι ότι με την παρουσία του Καλάθη στην πεντάδα, λογικά αυτός θα πάρει το βάρος της οργάνωσης του να κατεβάσει την μπάλα για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί ο Σπανούλης από την πίεση σε όλο το γήπεδο. Με μία στις δύο βολές ο Κλόμπουτσαρ ισοφαρίζει 9 όλα και ο Καλάθης οργανώνει την ελληνική επίθεση. Οι Σλοβαίνοι δεν έχουν πετύχει ούτε ένα δίποντο. Καλάθης, Πρίντεζης, Σπανούλης. Ανεβαίνει ο Σκοτσιανίδης και του δίνει screen. Κοντός με ψηλό, ο Σπανούλης θα νικήσει εύκολα τον Μπρέζετς, αλλά δεν πετυχαίνει Καλάθη. Εδώ ο Πρίμος Μπρέζετς. Πάντως σε αυτή τη φάση και κάθε φάση που θα χρησιμοποιούμε το παιχνίδι το επιθετικό για να παίξει ο Σοφοκλής μόνος του και 4 ανοιχτά, είδαμε τον Λόρμπεκ να πηγαίνει στη βοήθεια με τον Φώτση που είναι πολύ καλός πέρα από μακριά. Θα μπορούμε να βρούμε ελεύθερο σούτ αν το εκμεταλλευτούμε. 9 όλα παρά λίγο να κάνουμε λάθος στην επαναφορά. Ο Καλάθης είναι στο πλάι. Ο Σπανούλης περιμένει για να πάρει την μπάλα. 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
Σπανούλης. Αυτός οργανώνει τώρα. Και ο Καλάθης σε θέση 2. Σκρίν επιλογής για τον Σπανούλη. Φώτσης για τον Καλάθη. Με τον έραζε Μλόρμπεκ ο Καλάθης, θα μπορούσε να τον περάσει εκεί. Ο Σπανούλης βλέπει το χρόνο. Περνάει τον Κλόπουτσαρ, δίνει στον Καλάθη. Αυτός κλείνεται στη γωνία. Θα πασάρει στο Φώτση. Στα 3 δευτερόλεπτα ο αρχηγός Εθνικής δεν κάνει ένα καλό σουτ. Μαζεύει ο Νάκμαρ. Υπήρχε και ένα μισμάτς μεταξύ Φώτση και Λάκοβιτς που δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Οι Σλοβαίνοι στην αμυντική του τακτική κάνουν αλλαγές σχεδόν στα περισσότερα σκριν. Έραζε Μλόρμπεκ με το Φώτση. Ωραίο χουκ και η Σλοβενία περνάει μπροστά. 11-9. Time out. Πρώτο που καλεί ο Γιώνας Καζλάουσκας. Πάμε σε διαφημίσεις. Γυρίσαμε στην Σπότε Καρίνα στο Κατοβίτσε. Μετά από 6,5 λεπτά στο παιχνίδι για το χάλκινο μετάλλιο. Η Σλοβενία προηγείται της Ελλάδας 11-9. Το time out ολοκληρώθηκε. Σπανούλης, Καλάθης, Φώτσης, Πρίντεζης και Σκοτσιανή της πεντάδα μας. Λάκοβιτς, Μπρέζετς, Κλόμπουτσαρ, Νάκμαρ και έραζε Μλόρμπεκ η πεντάδα της Σλοβενίας. Πρίντεζης για τον Σπανούλη, παίρνει σκρίνα από τον Σκορτσιανίτη. Σπανούλης, Καλάθης, Σκορτσιανίτης χαμηλά κλείνεται από δύο, ψάχνει πάσα. Είχε κάνει κίνηση ο Πρίντεζης και θα χάσει. Ο Σπανούλης θα σώσει εδώ την κατοχή. Καθώς ο Κλόμπουτσαρ είχε πατήσει στην πλάγια γραμμή εδώ στη διεκδίκηση. Είναι εκτός γηπέδου. Πολύ σωστό σύριγμα και ο Γιώνας Καζλάουσκας που διαδέχθηκε στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας στο ζωντανό θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτη Γιαννάκη σε μια μεταβατική περίοδο μετά την ολόκληση πενταετία από το 2004 έως και το 2008 οδήγησε την εθνική μας ομάδα παρά τα πολλά νέα πρόσωπα που είχαμε στο ρόστερ μας αυτό το καλοκαίρι εξαιτίας των απουσιών του Παπαλουκά, του Διαμαντίδη, του Βασιλόβουλου και του Τσατσαρή στην ελίτ της Ευρώπης. Ο Λιθουανός πρωταθλητής Ευρώπης με τη μαγική Ζαλγκίρις Κάουνας το 99 έχει δουλέψει ακόμη στη Λιέτου Βοσδρίτας, τον Ολυμπιακό, στην Εθνική Λιθουανίας και βεβαίως στην Εθνική Ομάδα της Κίνας. Μικρή διακοπή για να συνεννοηθούν οι διαιτητές με τους χρονομέτρες γιατί δεν είχαν αντιληφθεί πόσος χρόνος έμενε για την ελληνική επίθεση. 5 δευτερόλεπτα έχουμε τώρα και ο Καλάθης επαναφέρει το κέντρο. Η πάσα στο Σπανούλη. Αυτό στη γωνία για το Φώτση. Η προσποίηση. Ο αρχηγός δοκιμάζει για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο και ο Σκορτσιανίτης δεν μπορεί να ανανεώσει την ελληνική επίθεση. Αυτό που λέγαμε από την αρχή, αυτό το πεδίο που πιτσιρικά στο 22χρονο ο Κλόπουτσαρ δεν μπορεί να παίξει ο Σπανούλη. Και αυτό που έλεγε χθες ο Γιώργος πρέπει να το κάνει σήμερα ο Σπανούλη. Δηλαδή από την στιγμή που τον περνάει πρέπει να συνεχίζει. Είναι 5 εναντίον 4. Μην ξαναγυρίζει προς τα έξω. Δεν μπορεί ο Κλόπουτσαρ να το μαρκάρει. Έραζε Μλόρμπεκ, κατέβασε την μπάλα. Λάκοβιτς με τον Καλάθη. Λάκοβιτς. Έραζε Μλόρμπεκ στο πλάι μπάλα. Κλόμπουτσαρ. Λάθος πάσα. Είναι άπειρος Γιώργο. Είναι 22 ετών. Έχει ταλέντο, αλλά δεν είναι Ντράγκιτς. Αυτός θα ήταν μια ποιοτική αλλαγή. Και δεν είναι Μπένο Ούντρικ. Και αυτός θα ήταν ποιοτική αλλαγή. Ο Ντράγκιτς είναι πολύ μεγάλη απουσία και ο Ούντρικ. Γιατί ο Ντράγκιτς είναι εντελώς διαφορετικός από τον Λάκοβιτς. Έχει περισσότερα στοιχεία στο να οργανώσει και να παίξει καλύτερη άμυνα. Και είναι μεγάλη απουσία για τους Σλοβένους. Φάουλ που κερδίζει ο Σπανούλης από τον Κλόμπουτσαρ. Ο Κλόμπουτσαρ ουσιαστικά, Βαγγέλη, έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο μόνο τη φετινή χρονιά. Δηλαδή πρόλαβε να παίξει όλα και όλα 9 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Και αυτά ήταν η διεθνή του εμπειρία. Δεν έχει άλλη διεθνή εμπειρία. Πρίντεζης επαναφέρει για την εθνική. Σπανούλης. Παίρνει σκριν και πάλι από τον Σκοτσιανίτη. Εκτελεί από το high post για 2. Αστοχή. Κλόμπουτσαρ στο rebound. Κατεβάζει γρήγορα την μπάλα. Σταματάει την τρίπλα και κάνει λάθος πάσα. Είναι αυτό που λέγαμε. Εφηδιασμός τώρα για την Ελλάδα. Αμέσως η πάσα του Καλάθη για τον Πρίντεζη. Αυτός δεν προσέχει και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Ενώ η πάσα ήταν καταπληκτική, ο Πρίντεζης αχρηστεύει αυτόν τον εφηδιασμό μας. Το κάνει και χθες επειδή είναι αθλητικός, πολύ γρήγορος και ορμητικός. Παρασύρεται και πρέπει λίγο να προσέξει το τελείωμά του. Γιατί ο Λόρμπεκ διάβασε αυτή τη σκέψη του και στήθηκε σωστά. Αλλαγή έξω. Όχι, δεν έχουμε αλλαγή. Επαναφορά το πλάι. Ο Πρίντεζης απλώς πήγαινε στον πάγκο για να μαρκάρει την επαναφορά του Ντόμεν Λόρμπεκ που έχει περάσει τον αγώνα. Ντόμεν Λόρμπεκ για τον έραζε Λόρμπεκ. Σπάνε το πρέσι και οι Σλοβαίνοι. Ο Μπρέζετς κάτω από το ελληνικό καλάθι. Παίρνει το φάουλ από τον Νίκο Καλάθη. Είδες πόσο αργός είναι ο Μπρέζετς στο low post. Απλώς είπαμε είναι ο παίκτης που θα είναι επικίνδυνος αν πάρει την μπάλα με πρόσωπο στα 34 μέτρα. Είδες όμως ότι όλο το παιχνίδι γίνεται από δύο ανθρώπους. Από τον έραζε Λόρμπεκ και από τον Λάκοβιτς.
Εδώ Γιώργο ρισκάραμε με το pressing, το έσπασαν οι Σλοβαίνοι, δεν σκόραναν, πήραν φάουλ και έχουν βολές. Πάντοτε οι πιεστικές άμυνες έχουν και ρίσκο ότι αν χτυπηθούν υπάρχουν καταστάσεις εκνευριασμού με περισσότερους παίκτες. Πάντως στην προηγούμενη φάση με τον Πρίτεζη, η ενδεδειγμένη κίνηση σε τέτοια κατάσταση είναι να σταματήσει το φάουλ, αλλά ένας παίκτης από τον Πρίτεζη που έχει άλλα προσπάθεια να σταματήσει το φάουλ ή να βγάλει την μπάλα έξω και να μην έχουμε καθόλου την κατάσταση εκνευριασμού. Αλλά ο Γιώργος είναι... Δεν είναι γκάρ αυτό, είναι τέτοια κίνηση μόνο τα γκάρ μπορούν να κάνουν. 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της πρώτης περιόδου. Η Σλοβενία στο συν 4, ο Γκόλεμαντς είναι νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Γιούρις Ντόπιτς. Ναι, για να καταλάβετε, το Πρέσβης δεν πάει καθόλου στο καλάθι, ήταν μόλις η δεύτερη και τρίτη του βολή στο τουρνουά. Καλάθις για τον Σκοτσιανίτη, ωραία πάσα. Ο Σοφοκλής περνάει όλη την άμυνα. Σκοράρει, κερδίζει και το φάουλ. Αυτή είναι η σωστή αξιοποίηση του Big Sofo. Με τις φοβερές πάσες του Καλάθι. Δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχή σε όλο το τουρνουά. Δεν είναι ποτέ όμως αργά. Ένας παίκτης που όταν θα μάθει και το ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού θα αφήσει εποχή. Τουλάχιστον αυτό δείχνει το ταλέντο του, αυτό δείχνουν οι δυνατότητές του. Είναι πάρα πολύ καλός σε ανοιχτό γήπεδο, πολύ καλός πασέρ. Πασάρει και με τα δύο χέρια, πολύ γρήγορα. Να βελτιώσει το μακρινό σουτ χρειάζεται, και τα τελειώματά του. Αυτό είναι το πιο εύκολο, το σουτ μέσα από προπόνηση μπορεί να βελτιωθεί. Αλλά τέτοια πάσα, τέτοια πίεση, τέτοια γρηγοράδα, τέτοια ταχύτητα που έχει ο Καλάθης, δύσκολα τη συναντάς. Με τον Λάκοβιτς τώρα. Να βγάζει έξω για τον Κλόμπουτσαρ. Μπρέζετ σου δίνει ένα screen. Αυτός πάει χαμηλά. Πάσα στη γωνία. Ντόμεν Λόρμπεκ για τον Γκόλεμαντς. Έρμπολ από αυτόν. Ριμπάουν από τον Σοφοκλή. Βοηθάει και ο Μπουρούς που γύρισε στον αγώνα. Σπανούλης. Ο Σοφοκλής έχει φύγει πρώτος στον εφηδιασμό. Σπανούλης κρατάει την μπάλα και τώρα θα την περάσει. Κλείνεται από δύο. Ο Σόφο δίνει στον Μπουρούση. Αυτός για τον Σπανούλη. 13 δευτερόλεπτα πάμε σε οργανωμένη επίθεση. Με τη Σλοβενία σε άμυνα. Σε άμυνα ζώνης 2-3 θα την ξαναδούμε. Δεν είναι καλό το σούτ του Σπανούλη. Ριμπάουν από τον Καλάθι. Που μάχεται εκεί, κερδίζει την κατοχή και βγάζει έξω για τον Πρίτεζη. Μεγάλες μάχες δίνει ο Καλάθης και πολύτιμες ανάσες στην ελληνική ομάδα από νωρίς στο σημερινό κρίσιμο παιχνίδι για το χάλκινο μετάλλιο. Πρίτεζης, βγαίνει ο Καλάθης από τα σκριν και παίρνει την μπάλα. Μπροστά του είναι ο Λάκοβιτς. Σπανούλης για τον Μπουρούση τώρα. Με μία τρίπλα ο Μπουρούσης πάει κοντά στο Καλάθι. Θα κερδίσει φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Οι Σλοβαίνοι πάνε σε πολλές αλλαγές σε ό,τι screen γίνεται και έχουμε πάρα πολλοί mismatch. Απλώς νομίζω ότι στην προηγούμενη φάση Βαγγέλη με το Σπανούλη, επειδή υπήρχε αλλαγή στο μαρκάρισμα και ήταν ψηλός, οι υπόλοιποι παίκτες κλείσανε μέσα για να μην να βοηθήσουν. Για περισσότερα σε λίγο, πάμε σε διαφημίσεις, υπάρχει time out. Για το αν ήταν ζώνη η προηγούμενη διάταξη των Σλοβαίνων σε εκείνη τη στιγμιαία περίπτωση που βρέθηκαν δύο περιφερειακοί ένα μέτρο μέσα από τη βολή και άλλοι τρεις ψηλοί πίσω, θα έχουμε την ευκαιρία να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα στη συνέχεια, γιατί μόνο 3-4 δευτερόλεπτα έμειναν έτσι προφυλάσσοντας ουσιαστικά το καλάθι τους. Θα δούμε αν προσπάθησαν να ματσάρουν πάνω στην δική μας ομάδα. Για την ώρα ο Μπουρούς εκτελεί βολές, είμαστε δύο πόντους πίσω, Δημήτρη. Νομίζω το μυστικό στην επίθεση είναι μέσα από τη ρακέτα. Έχουμε 8 πόντους μέσα από τη ρακέτα έναντι 2 μόλις των Σλοβαίνων. Υψηλοί των Σλοβαίνων δεν μπορούν να παίξουν παίκτες όπως ο Σοσιανίτης, δεν έχουν τόση δύναμη. Από εκεί πέρα η άμυνα μας αντίστοιχα είναι εξαιρετική. Οι Σλοβαίνοι έχουν μόλις 1 στα 7 δίποντα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα αναγκαστούν να πάνε σε μακρινά σουτ. Αλλά δεν παίρνουν διαφορά, Γιώργο. Απλώς Δημήτρη, πρέπει να τονίσουμε ότι από τη στιγμή που οι Σλοβαίνοι βλέπεις όταν παίρνει την μπάλα ο Σοφοκλής κλείνουν. Σε διακόπτω. Άλλο ένα κλέψιμο του Καλάθι. Είναι ένα από τα επιπλέον στοιχεία. Βέβαια. Στο παιχνίδι του. Κλέβει καταπληκτικά τις μπάλες. Ειδικά από πίσω. Τι έλεγες, Γιώργο? Ότι κλείνουν οι Σλοβαίνοι όταν παίρνει την μπάλα ο Σοφοκλής. Πρέπει να έχουμε καλή εξωτερική πάσα. Σοφοκλής στο επιθετικό rebound. Δεν σκοράρει, αλλά έτσι κι αλλιώς κερδίζει αντιαθλητικό. Βολές και επαναφορά το κέντρο. Φοβερή η προσφορά του Σκορτσιανίτη και στα δύο και στις δύο πλευρές του γηπέδου και στα δύο κομμάτια του αγώνα, και στην άμυνά μας και στην επίθεση. Εδώ παίρνει το αντιαθλητικό, γιατί ο Γιαγκότην είχε σαφή πρόθεση να πάει να κρατήσει το χέρι του. Ο Καζλάουσας φωνάζει το Σπανούλη να του δώσει μερικές οδηγίες. 13-12 είμαστε πίσω. Τώρα ισοφαρίζουμε και θα έχουμε και την επαναφορά. Ο Γιαγκότνικ είναι άλλος ένας βαρύς παίκτης πάνω από τα δύο μέτρα. Αυτό που έχει είναι ένα εξαιρετικό σου τριών πόντων. Το είδαμε και χθες με τη Σερβία. Αλλά ούτε αυτός μπορεί ούτε να ακολουθήσει τους γρήγορους ψηλούς μας. Η Ελλάδα προσπερνάει 14-13 στα 39 δευτερόλεπτα.
Με το Σκορτσιανίτη ήδη να έχει 6 πόντους. Σπανούλης από μία επίθεση, μικρότερη για τους Σλοβαίνους, αλλά από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Σπανούλης στη γωνία για τον Πρίτεζ που δοκιμάζει για 3. Σκορτσιανίτη σε νέο rebound. Βοηθάει και ο Φώτης, μαζεύει ο Σπανούλης. Είχαμε προϋποθέσεις εφηδιασμού. Περίμενε ο Καλάθης στη γωνία, αλλά ο Σπανούλης προτιμάει να πάμε σε μία τελευταία επίθεση στο τέλος της πρώτης περίοδου. Σωστά, νομίζω ότι η επιλογή του Σπανούλη να πάει σε μία επίθεση και βλέπουμε τώρα τους Σλοβαίνους στημένους σε 2-3 ζώνη. Ήταν και αυτό που είδαμε νωρίτερα, αλλά δεν μπορούσε να φανεί ξεκάθαρα. Θα παίξουν λοιπόν ζώνη 2-3. Αρκετές φορές σήμερα το κάνουν από νωρίς. Καλάθης, εξαιρετική πάσα στο Σκορτσιανίτη. Φοβερό τελείωμα στην πρώτη περίοδο. Και όλη η δουλειά γίνεται από τον Νίκο Καλάθη. Ο Σκορτσιανίτης αποτελειώνει τους Σλοβαίνους σε αυτή τη φάση και βάζει την Ελλάδα μπροστά με 3. 16-13, καταπληκτική πάσα. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε 2 λεπτά. Έναρξη δεύτερης περίοδου στο παιχνίδι του Χάλκινου Μεταλλίου. Η Ελλάδα είναι τώρα μπροστά 16-13. Με ένα σερί 5-0 στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Η Ελλάδα που ξεκινάει με Μπουρούση, Σπανούλη, Καλάθη που είναι φανταστικός όσο έχει παίξει στην πρώτη περίοδο, Πρίντεζ και Σκορτσιανίτη, οι Σλοβαίνοι με Σλόκαρ, Λάκοβιτς, Γιαγκότνικ, Λόρμπεκ, Ντόμεν Λόρμπεκ και Έραζεμ Λόρμπεκ. Πλάστηκα θα γύρει αν βάλουμε και κάποια από τα μακρινά σουτ για να ανοίξει λίγο η κλειστή άμυνα των Σλοβαίνων, γιατί έχουμε ένα στα 7 τρίποντα. Φοβερή βοήθεια τώρα τον Μπουρούση. Καθώς ο Έραζεμ Λόρμπεκ φοβήθηκε για το ανάποδο layup καταρχήν μπροστά στο Σοφοκλή και όταν γύρισε ο Μπουρούσης ήταν εκεί για να ενισχύσει την άμυνά μας στον αέρα και να σταματήσει τον Έραζεμ Λόρμπεκ. 16-13, νέα επίθεση για την εθνική. Καλάθης παίρνει σκρίν από τον Σοφιανίτη. Θα πασάρει στη γωνία για τον Μπουρούση. Μπουρούσης για 3! 19-13. Σκοράρουμε από τα 6-25 και ανοίγουμε το ρυθμό, ανοίγουμε τη διαφορά. Και οι Σλοβαίνοι έχουν ένα στα 8 δίποντα, άρα έχουμε κόψει το δρόμο προς το καλάθι για τον Έραζεμ Λόρμπεκ. Πάρα λίγο να κάνει λάθος ο Ντόμεν Λόρμπεκ υπό την πίεση του Σπανούλη. Πρόλαβε να πασάρει πέφτοντας τον Λάκοβιτς. Έραζεμ Λόρμπεκ, Σλόκαρ με τον Μπουρούση. Λάκοβιτς μπροστά στον καλάθι. Αστοχή για 3. Μπουρούση ψηλότερα από όλους. Γραπώνει την μπάλα και δίνει στο Σπανούλη. Τώρα με ηρεμία η εθνική είναι στο συν 6. 0-4 ο Λάκοβιτς εντός παιδιάς. Μπουρούσης. Πρίντεζης πάει από την baseline, πρέπει να τελειώσει μόνος του με κάρφωμα και αυτό κάνει ο αέρινος Πρίντεζης για το 21-13. Φωνάζει ο Καζλάουσκας να γυρίσουν οι διεθνείς μας στην άμυνα και ο Καλάθης πάει πάνω στο Λάκοβιτς, ο Σπανούλης στον Ντόμεν Λόρμπεκ. Ο Σλόκαρ προλαβαίνει την έξοδο του Μπουρούση αλλά αστοχή για 3. Ο Σκορτσιανίδης σπρώχνει την μπάλα μακριά με τη βοήθεια του Σπανούλη. Μαζεύει ο Καλάθης και ξανά ο Σπανούλης στην οργάνωση της ελληνικής επίθεσης. Μόνο με τρίποτα δεν μπορεί να μας κερδίσει ο Σλοβαίνη. Η εθνική ομάδα χτυπάει και απ' έξω από μέσα και είναι πολύ καλή στην άμυνα. Μπουρούσης μακριά. Πάσα στον Πρίντεζη. Αυτός με καλή γωνία για τον Σκορτσιανίδη που πριν σηκωθεί παίρνει φάουλ. Ο Σλόκαρ το έκανε. Όλα πάνε εξαιρετικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η πίεση της ελληνικής ομάδας άμυνα και πρέση αποδίδει σιγά σιγά. Και αυτό που λέγαμε στην αρχή ότι οι Σλοβαίνοι δεν είναι τόσο καλή στην άμυνα, τουλάχιστον στην ατομική άμυνα αρχίζει και αποδίδει. Εδώ υπάρχει Γιώργο Λιμιάτη ένα σερί 10-0 πλέον. Από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά και ιδιαίτερα με την είσοδο του Καλάθη. Ήμασταν πίσω 13-11, προηγούμαστε 21-13. Έχει δώσει ρυθμό και λειτουργούμε πολύ, καλά, πολύ καλύτερα στην επίθεση 5-2-5. Και το καλάθι του, το τρίποντο του Μπουρούση είναι δημιουργία του Καλάθη που παίρνει το σκρι πάνω στην μπάλα και πετάει την μπάλα στην αδύνατη πλευρά. Μπουρούσης για το Σπανούλη. Ο Σάμο Ούντριχ έχει πέρασει τον αγώνα για το μαρκάρισμά του. Σκορτσιανίτης χαμηλά με το Σλόκαρ. Θα τον νικήσει και αυτή τη φορά. 23-13 από τον οδοστρωτήρα που λέγεται Σοφοκλής Σκορτσιανίτης. Έχει 4-4 απέναντι σε 3 ψηλούς των Σλοβαίνων. Σάμο Ούντριχ με το Σπανούλη. Βγαίνει ο Λάκοβιτς από τα σκριν. Τον προλαβαίνει ο Καλάθης και δεν του δίνει χρόνο για να εκτελέσει. Αυτός παίζει με τον Λόρμπεκ, αλλά το σουτ που επιχειρούν είναι άστοχο. Επιθετικό ριμπάν από τον Σλόκαρ μπροστά στον Μπουρούση. Έραζεμ Λόρμπεκ από το high post. Θα ευστοχήσει καθώς άρχισε να πάει κοντά του ο Σοφιανίτης. Ο οποίος βλέπω ότι ζητάει αλλαγή. Έχει κουραστεί ο Σοφοκλής και ζητάει αλλαγή. Φαντάζομαι ότι ο Λόρμπεκ σουτάρει περίπου με 60% στα δίποντα και σήμερα έχει 2 στα 5. Σπανούλης πάει όλη τη διαδρομή μέχρι το layup. Τον ακολουθεί ο Σλόκαρ και τον σταματάει καθαρά ψηλά. Λάκοβιτς, προϋποθέσεις εφηδιασμού για την Σλοβενία που δοκιμάζει σουτ 3 πόντων από τη γωνία. Είναι άστοχο. Πρίντεζης χάνει το rebound. Ο Νάκμπαρ επαναφέρει για τον Λάκοβιτς. Νέα επίθεση για τους Σλοβαίνους. Χάσαμε 2 συνεχόμενα. Αμυντικά rebound. Ο Σκορτσιανίτης κάνει γρήγορο φάουλ. Δεν υπάρχουν βολές.
και βρίσκεται την ευκαιρία να πάει στον πάγκο. Ήταν πολύ κουρασμένος. Εδώ φλέρταρε με ένα διαθλητικό Σοφοκλής, αλλά έβλεπε ότι αλλιώς δεν μπορεί να σταματήσει το μάτς για να πάει στον πάγκο να πάρει μερικές ανάσες. Ο Φώτσης γύρισε στη θέση του. Και πέρασε και ο Νάχμπαρ μετά από 11 λεπτά που έμεινε στον πάγκο. Ο Νάχμπαρ που είχε πετύχει τους πρώτους πόντους για τους Σλοβαίνους, πρώτους 6. Άρχισαν οι απώλειες στα rebound, Γιώργο. Άρχισαν οι απώλειες στα rebound και ο Φώτσης αλλάζει και το σχήμα μας. Τώρα πάει ο Μπουρούς στο 5 με το Φώτσης στο 4 και ο Φώτσης, επειδή είναι παίκτης που μπορεί να ακολουθήσει περισσότερο από τον Μπουρούση στο Νάχμπαρ, πηγαίνει πάνω του. Ο Λόρμπεκ απέφυγε με προσποίηση το Φώτσι, υπό την πίεση του Μπουρούση αστόχησε από κοντά. Ο Λόρμπεκ έκανα λάθος. Σάμο Ούντριχ, αστοχή στο lay-up, δεν μπορεί για το επιθετικό ριμπάνο. Έραζε με Λόρμπεκ, παρότι είχε καλή θέση και ήμασταν τυχεροί σε αυτή τη φάση, ενώ ο Ζήστης έχει περάσει στον αγώνα στη θέση του Σπανούλη. Με τον Καλάθι να συνεχίζει. 6,5 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Η Ελλάδα στο σύν 8. Νωρίτερα ήταν και στο σύν 10. Καλάθης. Πάει από το κέντρο, θα βγάλει έξω και το Φώτσι χωρίς άμυνα. Το σουτ για 3. Είναι άστοχο. Πριν τέζει στο επιθετικό ριμπάουντ. Κάτω από το Καλάθι. Κερδίζει φάουλ. Θα εκτελέσει δύο βολές. Έχει έφεση στα επιθετικά ριμπάουντ. Οι διεισδύσεις και τα split out είναι στρατηγική επιλογή για την ελληνική ομάδα. Απλώς πρέπει να ανεβάσουμε λίγο το ποσοστό ευστοχίας, που είναι 22% μόλις στα τρίποντα. Γιατί είναι 2 στα 9, είναι αρκετές χαμένες επιθέσεις για να ανοίξουν λίγο και την άμυνά τους οι Σλοβαίνοι. Έσωσε την κατοχή μας εδώ. Πριν τέσσερις με την έφεση που έχει στα επιθετικά rebound και αξιοποιεί την πρώτη βολή. Είχαμε πει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού ότι η Σλοβαίνοι είναι μια ομάδα που παίζει πολύ κλειστή άμυνα και ρισκάρει πάρα πολύ στο σουτ. Το είδαμε και στο χθεσινό μάτς με τους Σέρβους. Πριν τεζείς με 2 στις 2, στέλνει τη διαφορά και πάλι στους 10, 25-15. Ο Καλάθης πάντα στο μαρκάρισμα του Λάκοβιτς. Έραζε Μλόρμπεκ, μακριά για τον Σλόκαρ. Αυτό στη γωνία για τον Λάκοβιτς. Από την baseline πηγαίνει ο Λάκοβιτς, θα αστοχίσει, ριμπάνω τον Μπουρούση. Ευνηδιασμός για την εθνική μας. 5 εναντίον 3, φεύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια του Ζήση, γλίστρησε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Ζήση που είχε εύκολη πάσα για τον Καλάθη. Είναι πολλές τις οδηγίες που οδηγούν τον Λάκοβιτς κυρίως δεξιά να εκτελέσει επιθέσεις. Έχει 0 στα 5 μέχρι στιγμής για την Σλοβενία και είναι στο 0. Δεν έχει πετύχει κανένα πόντο. Ο Λάκοβιτς με το αριστερό χέρι πάει, όταν πάει διείσδυση με το αριστερό χέρι πάει στο lay-up, όταν τριπλάρει με το δεξί σταματάει και σουτάρει. Εδώ Νίκο Ζήστης έκανε λάθος νωρίτερα. Είχαμε την ευκαιρία να πάμε στο συν 12 και με εύκολους πόντους ευνηδιασμό 5 εναντίον 3 τρέχαμε. 25-15, ο Καλάθης πάντα πάνω στο Λάκοβιτς. Ο Πρίντεζης κυνηγάει τον Άχμαρ. Ο Φώτσης είναι με τον Έραζεμ Λόρμπεκ στο χαμηλό post. Λόρμπεκ, ο Φώτσης θα του κάνει φάουλ. Αυτό είναι το δεύτερο για την εθνική μας την δεύτερη περίοδο. 25-15. Ο Λόρμπεκ θα τον πάει στο λόγο post τον Φώτση. Γιατί είναι πιο ψηλός, είναι πιο βαρύς και μπορεί εκτός από το να κάνει και τις συνήσεις με τα δύο χούκ, το δεξί και αριστερό, να δώσει και πάσα. Επανέφερε ο Λάκοβιτς και πηγαίνει και παίρνει την μπάλα το Σλόκαρ. Λάκοβιτς, Σλόκαρ, η προσποίηση στον Μπουρούση, βρίσκει ανοιχτή διάβαση και καρφώνει με το ένα χέρι, πανέμορφη κίνηση, πανέξυπνη προσπάθεια. Είδες η δουλειά, Βαγγέλη, που γίνεται τον Λόρμπεκ που κάνει το screen. Με το καλό screen, που άνοιξε το διάδρομο. Το κρυφό, το τυφλό screen του έδωσε χώρο για να πάει για το κάρφωμα. 25-17, Ζήσεις. Αλλάζει με τον Μπουρούση που δοκιμάζει για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ, δεν υπάρχει επιθετικό rebound. Σάμο Ούντριχ αφήνει για τον Λάκοβιτς. 2 στα 10 έχουμε. Λάκοβιτς περνάει. Πάσα έξω, Σάμο Ούντριχ στη γωνία. Νάχμπαρ πρώτου Πρίντεζη. Αστοχή, επιθετικό rebound όμως από τον Σλόκαρ που πήδηξε μπροστά στον Φώτσι. Ενώ μακριά από την μπάλα τώρα ο Πρίντεζης κάνει φάουλ σπρώχνοντας τον Νάχμπαρ. 25-17, δεύτερο φάουλ του Πρίντεζη και αλλαγές για την εθνική. Τώρα πρέπει να ξεκουραστεί ο Καλάθης που έκανε μεγάλη δουλειά. Αλλαγή και για τον Φώτσι. Μπαίνει ο Σοφοκλής αφού πήρε ανάσταση. Ναι, Γιώργο. Γιατί είδε τώρα προφανώς ο Καζλάσκο ότι ο Λόρμπεκ πηγαίνει τον Φώτσι χαμηλά στο low post. Οπότε προσπαθεί, αν τυχόν κάνει το ίδιο ο Λόρμπεκ, θα έχει καλύτερο αντίπαλο. Λάκοβιτς για τον Λόρμπεκ, αυτός έξω για τον Σλόκαρ. Χωρίς άμυνα το τρίποντό του είναι άστοχο. Μακρινό rebound από τον Μπουρούση τελικά, αφού βοήθησε ο Σπανούλης πρόγνοντας την μπάλα πάνω του και ξαναπαίρνει τώρα για να οργανώσει. Μπουρούσης. Σκορτσιανίτης αφήνει για τον Σπανούλη. 10 δευτερόλεπτα για την ελληνική επίθεση. Ζήσεις με ωραία κίνηση από το high post αστοχή. Ο Μπουρούσης μαζεύει τελικά το επιθετικό rebound, βγάζει έξω για τον Ζήση. Παρότι πήδηξε σε λάθος χρόνο με το μακρινό του χέρι, μαζεύει το rebound. Σπανούλης περνάει από τον Σάμο Ούντριχ. Κρατάει την μπάλα, βγάζει έξω για τον Μπουρούση. Αυτός ψάχνει τον Σοφοκλή. Παίρνει φάουλ. Παίρνει φάουλ ο Σοφοκλής. Είναι το τρίτο των Σλοβαίνων σε αυτή την περίοδο.
δύο βολές για τον Σκορτζιανίτη, αφού θεωρήθηκε ότι εδώ ήταν στην προσπάθειά του για να τελειώσει τη φάση. Βεβαίως μπορούσε να δοθεί και αντιαθλητικό. Αυτή η λαβή με πυγμαχία μοιάζει το παιχνίδι του Σλόκαρ, όχι με μπάσκετ. Τρίτο φάουλ και οι Σλοβαίνοι θα έχουν πρόβλημα στα φάουλ. Για τον Σλόκαρ έχει ήδη τρία. Ο Μπρέζετς και αυτός δεν μπορεί να παίξει τον Σκοσιανίτη. Είναι η δεδεγμένη λύση όσο αντέχει ο Σκοσιανίτης και έχει ανάσες να είναι μέσα στο παιχνίδι και να παίρνει την μπάλα. Οι Σλοβαίνοι δεν έχουν 7 επιθετικά, αλλά έχουν βάλει μόνο 4 πόντους από δεύτερη ευκαιρία. Που σημαίνει ότι έχουμε καλή άμυνα αφού χάσουμε το επιθετικό rebound. Μία στις δύο βολές από τον Big Sofo και 26-17. Σταθερά μπροστά η Ελλάδα σε μια διαφορά εκεί κοντά στους 10 πόντους. Τώρα είναι στους 9. Ο Έραζεμ Λόρμπεκ κατεβάζει και επιτίθεται εναντίον του Μπουρούση. Λόρμπεκ περνάει, νικάει και τη βοήθεια του Σοφοκλή με ωραία καμπύλη από αυτό το καταπληκτικό χουκ, μειώνει 26-19. Πάντως είναι η καλύτερη άμυνα ομάδας που έχω δει εδώ στο τουρνουά πάνω στο Λόρμπεκ μέχρι στιγμής. Σπανούλης, δίνει σκρίνο στο Σιανίδης. Σπανούλης κρατάει την μπάλα, τώρα θα του την γυρίσει. Σοφοκλής από κοντά. Θα νικήσει τους πάντες και τα πάντα, θα σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ για τη συμπληρωματική βολή. Είναι ανίκητος όταν πάρει σωστά την μπάλα. Είναι απίστευτος ο Σοφοκλής και είναι πάρα πολύ σωστή η λογική της ομάδας να κουμπάει την μπάλα μέσα στο Σοφοκλή και τους δημιουργούμε μεγάλο πρόβλημα, τους φορτώνουμε με φάουλ, δεν έχουν επιλογές. Τους έχει διαλύσει. Έχει φορτώσει με 5 φάουλ, 2 παίκτες, τον Σλόκαρ και τον Μπρέζετς, σε λιγότερο από 20 λεπτά. Περισσότερα σε λίγο, πάμε και πάλι σε διαφημίσεις γιατί υπάρχει time out. Τα μάτια των Ελλήνων παικτών γυαλίζουν. Τεράστια δύναμη, απίστευτο πάθος. Τρομερή ενέργεια βγάζουν στο παρκέ. Διψάνε για την νίκη, διψάνε για το μετάλλιο. Αυτό κυριαρχεί στο είναι τους, αυτό διαποτίζει το κορμί και το μυαλό τους. Ο Σκορτσιανίτης είναι ο πολιορκητικός κρυός. Έχει διαλύσει την άμυνα της Σλοβενίας. Βάζει και τις βολές. 29-19. Για να καταλάβουμε την ενέργεια που είπες εσύ ότι έχει η ελληνική ομάδα, ειδικά στην άμυνα, έχει κατεβάσει τους Σλοβένους σχεδόν στα μισά των ποσοστών που έχουν σε δίποτα και τρίποτα. Από το 55 στο 28 και από το 38 στο 27% σε δίποτα και τρίποτα. Πρίμος Μπρέζετς με τον Μπουρούση διστάζει, δίνει στον Άκμπαρ. Αυτός πίσω από το σκριν θα του χειρίσει την μπάλα. Κλέβει ο Σκορτσιανίτης. Μαζεύει ο Ζήσης. Δεν χρειάζονται βιασύνες τώρα. Σπανούλης από τη γωνία. Ζήσης. Αφήνει για το Σπανούλη. 15 δευτερόλεπτα, μια καλά οργανωμένη ελληνική επίθεση. 3,5 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Σκριν επιλογής για τον Kill Bill. Πάει πίσω από το Σκορτσιανίτη, αλλά παραλίγο να του κλέψει ο Σαμοούντριχ. Ξανά σκριν. Σπανούλης από τα 7 μέτρα. Σημαδεύει το σίδερο αυτή τη φορά και η κατοχή για την Σλοβενία. 3 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα μένουν ακόμα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Εδώ ο Γιώνας Καζλάουσκας. Σκορτσιανίτης έχει ήδη 14 πόντους, ενώ τώρα μέσα όρο στο τουρνουά σε ολόκληρο παιχνίδι, όχι σε ένα μικρόνο και λιγότερο, είχε 10,5. Ο Ζήσης που χειροκροτάει την προηγούμενη προσπάθεια του Σπανούλη, ζήτησε δύο πικενόλ ο Βασίλης εδώ. Στο πρώτο δεν είχε καλό συγχρονισμό, μάλλον δεν είχε καλό έλεγχο της μπάλας γιατί πήγαινε να του κλέψει ο Ούντρικ την μπάλα. Ζήτησε και δεύτερο, έβλεπε ότι τελείωνε ο χρόνος, ήταν από πολύ μακριά και αστόχησε. Αλλά έχουμε μια καλή διαφορά. Έχουμε πολύ καλή εικόνα στην άμυνα. Πάρα από και αν εξαιρέσει ένα σημείο που μας πήραν αρκετά επιθετικά rebound, η άμυνα μας είναι απόλυτα προσαρμοσμένη. Για τρίτη φορά μέσα στο match, ο Έραζεμ Λόρμπεκ κατεβάζει την μπάλα. Οι Σλοβαίνοι έχουν τρομερό πρόβλημα στην περιφέρεια. Μέχρι στιγμής το έχουμε εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο, πιέζοντας τους κοντούς παίκτες τους. Έβαλε και νωρίτερα και τον Σάμο Ούντριχ, αλλά και αυτός δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι στιγμής. Παρά το γεγονός ότι ο Ζήσης έδειξε στο Γιώνας Καζλάουσκας ότι μπορεί να συνεχίσει το μάτς, φορτώθηκε με τρίτο φάουλ ότι βλέπει το ταμπλό. Ο Λιθουάνος βάζει τον καλάθι στη θέση του. Δεν μπορεί να ρισκάρει από τόσο νωρίς να αφήσει το Ζήσης με τρία φάουλ μέσα. Έραζεμ Λόρμπεκ για τρεις. Αφού δεν μπορούν να το κάνουν οι άλλοι, θα το κάνει αυτός. Είναι ο μεγάλος ηγέτης της Σλοβενίας και μειώνει 29-22. Έχει τέτοια πολυτέλεια στις κινήσεις, να σουτάρει απ' έξω, να μπει χαμηλά στο low post. Νομίζω ότι μαζί με τον Καζόλ θα είναι στην πεντάδα, την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Έχει 62% στα τρίποντα στο τουρνουά. Έχει μεγάλα ποσοστά στα τρίποντα. Σπανούλης πίσω από το σκρίν του Σκοσιανίτη. Τελειώνει ο χρόνος, 5 δευτερόλεπτα μένουν. Σπανούλης λάθος πάσα. Κλέβει ο Πρίντεζης και δεν βγαίνει ευθυνδιασμός για τους Σλοβαίνους. Εδώ σώζεται η ελληνική άμυνα από την κίνηση του Πρίντεζη να γυρίσει πολύ γρήγορα και να κλέψει την πάσα ευθυνδιασμού. Ηρεμία χρειάζεται. Καλάθης πιέζεται από τον Ούντριχ, αλλάζει με τον Μπουρούση. Σπανούλης βγαίνει και παίρνει την μπάλα. Ο Λάκοβιτς είναι μπροστά του. 2 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου.
αλλαγές στα σπίνα του Σλοβαίνου. Έπρεπε να χτυπήσει το ένα εναντίον ενό ο Σπανούλη. Στη λήξη του χρόνου δεν μετράει το καλάθι. Ο Πρίντεζη σούταρε στη λήξη του χρόνου επίθεση και το follow του Σκοτσιανίτη δεν μετράει. Σωστή απόφαση των διαιτητών. 29-22. Ο Σπανούλη μπορούσε να χτυπήσει το ένα εναντίον ενό μετά την αλλαγή στο σκριν των Σλοβαίνων. Όπω και να έχει, έπρεπε να κάνουμε μια... ένα από τα δύο μισή μάτσα. Πρέπει να τα χτυπήσουμε για τελείωνο χρόνο. Ή του Σπανούλη ή τον Μπουρού μέσα που ήταν με τον Λάκοβιτ. Τώρα ο Βασίλη κάνει φάουλ και στέλνει του Σλοβαίνου στη γραμμή για δύο βολές. Εδώ προσπαθώντα να κλέψει πάνω στον Σάμο Ούντρικ την μπάλα. Θα χρεωθεί με φάουλ. Η Σλοβενία θα εκτελέσει βολές μετά το time out. Όλα είναι δυνατά με ένα Jeep. Μπόνους απόσυρσης 12.000 ευρώ. Jeep, there is only one. Κρουασάν Champion. Πρωταθλητής στα κρουασάν. Κούπρα. Αφύσικα δυνατό. Αυτοεμοσιόν. Γυρίσαμε στο Κατοβίτσε. Οι Σλοβαίνοι μαζεύουν τη διαφορά. Από το μείον 10 στο μείον 7 έχουν και βολές τώρα, Δημήτρη. Έχουν, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα απέναντι στην πολύ καλή ελληνική άμυνα. Η ελληνική άμυνα δεν τους αφήνει. Τα ποσοστά είναι πάρα πολύ χαμηλά, τα χαμηλότερα στο πρωτάθλημα. Και κάτι που πρέπει να το προσέξουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Να αποφύγουμε από τις τρεις βολές. Είναι από τις πιο εύστοχες ομάδες στις ελεύθερες βολές. Γιώργο. Εντάξει, έχουμε λειτουργήσει λίγο επιπόλαια στην επίθεσή μας και λίγο καθυστερημένα. Πρέπει να χτυπάμε πιο γρήγορα στα μισμάτς όταν γίνονται αλλαγές για να μην μας μείνει μπάλα όπως έμεινε στην τελευταία επίθεση. Τελευταίο δίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Σάμο Ούτριχ από τη γραμμή μειών 29-23. Μέχρι τώρα ο Σκοτσιανίτης με 14 πόντους είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Για τους Σλοβαίνους ο Έραζεμ Λόρμπεκ έχει 9. Τον οποίο προστατεύουν στην άμυνα. Έδεσε, έχει μείνει με το ένα φάουλ, δεν έχει κάνει άλλο. ...29-24 πλησιάζουν στους 5. Καλάθης με το Λάκοβιτς δίνει σκρίνο στους Κοτσιανίτης. Καλάθης πάει στο lay-up, γυρίζει για το Σαδοκλή που δεν περίμενε την πάσα. 3-2 οι Σλοβαίνοι καθυστερούν, δεν θα βγάλουν πρωτεύοντα ευνηδιασμό και θα πάνε σε οργανωμένη τελικός επίθεση. Ακόμη 1,5 λεπτό. Λάκοβιτς πέρασε το καλάθι, βγάζει έξω. Έραζε Μλόρμπεκ πάλι για τρεις. Δεν είναι καλό τώρα το σουτ που επιχειρεί από τα 6-25. Μαζεύει ο Σπανούλης. Αν τον αναγκάζει και βγαίνει για τρίποντα, είναι ότι καλύτερο σημείο δεν μπορεί να λειτουργήσει και να δημιουργήσει μέσα από την ρακέτα. Σπανούλης δίνει στο καλάθι που ανέβηκε ψηλά και παίρνει σκρίνα από τον Σοφιανίτη. Καλάθι από το high post. Εκτελεί για δύο. Ναι! Ναι! 31-24. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να βάλει, είναι το στοιχείο που πρέπει να βάλει στο παιχνίδι του. Να σταματάει μετά το pick and roll, μετά το σκέφτει την μπάλα και να σουτάρει. Αν ήταν άλλο ένα χρόνο στην ομάδα, να είχε δηλαδή βολιαστεί περισσότερο και να έχει μεγαλύτερο θάρρος, τώρα αφήνει τους πιο παλιούς. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Το βλέπεις από την κίνησή του. Τις έχει αυτές τις ενέργειες, απλά δεν παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Είναι μικρός. Είναι μόλις ένα δίμηνο σε αυτή την ομάδα. Η ελληνική ομάδα έχει 60% στα δίποντα. Τελευταία δευτερόλεπτα. Θα έχουν χρόνο για δική τους επίθεση οι Σλοβαίνοι. Εμείς όμως πρέπει να σκοράρουμε. Στο Σκοτσιανίτης για τον Πρίτεζη χαμηλά. Ποστάρει αυτό τον Άκβαρ. Θα γυρίσει το χουκ. Είναι άστοχο Σκοτσιανίτης στο επιθετικό ριμπάουν. Με το ένα χέρι μάχεται αλλά θα χάσει την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα. Άκβαρ δεν έχει δει το χρόνο. Άκβαρ. Πιέζει ο Πρίτεζη, λάθος από τον Άκμαρ, φοβερή άμυνα του Πρίτεζη και δεν τους αφήνει να τελειώσουν την επίθεση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είναι καταπληκτικός και ο Πρίτεζη σήμερα. Αυτός και ο Καλάθης αλλάζουν το ρυθμό, αυτός και ο Καλάθης δίνουν την ενέργεια για να τελειώνει
της φάσης ο Σκοτσιανίτης. Με 14 πόντους ο Σοφοκλής, 31-24 η Ελλάδα είχε ένα σημαντικό προβάδισμα, όχι όμως ασφαλείας. Ο Πρίντεζης έχει κόψει ένα σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού του Νάγμπαρ, που είναι να πηγαίνει και να παίζει με πλάτη και να παίζει με αυτά τα σούτ εκτός ισορροπίας, τα fade away. Παίζει 15 λεπτά ο Πρίντεζης, πρώτη φορά σε ένα ημίχρονο παίζει 15 λεπτά και είναι ακρογωνιός λίθος στην άμυνα απέναντι σε ένα μεγάλο στάρ των Σλοβαίνων που είναι ο Νάγμπαρ. Πολύ σωστό, όπως και ο Καλάθης παίζει 13 λεπτά για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο μάτς, τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής για έναν νεαρό παίκτη και συγκεκριμένα για τον Καλάθη της εθνικής ομάδας. Κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Έχουμε πει ότι έχει πάρα πολλά προσόντα και μεγάλη προοπτική. Νομίζω το κλειδί της επικράτησης, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, είναι η αμυντική μας λειτουργία. Είμαστε εξαιρετικοί στην άμυνα. Δεχόμαστε πόντους από τον Λόρπεκ, αλλά είναι κάτι τέτοιο αναμενόμενο. Και θέλω να πιστεύω ότι αν δείξουμε την ίδια αμυντική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, θα έχουμε το πρώτο χέρι για το χάλκινο μετάλλιο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όταν θα γυρίσουμε, οι διεθνείς μας θα συνεχίσουν με την ίδια στοχοπροσήλωση βασικά στο κομμάτι της άμυνας για να πάρουμε το μετάλλιο. Όσο βλέπατε διαφημίσεις, δυστυχώς δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Χάσατε μια μοναδική εικόνα, μια μοναδική στιγμή στη διάρκεια αυτού του Ευρωμπάσκετ, γιατί στο ημίχρονο έγινε η παρουσίαση των νέων εισόδων στο Hall of Fame της FIBA και χάσατε ένα μοναδικό standing ovation, μια αποθέωση για ποιον, για τον Ολυμπιονίκη του 56 και τον 11 φορές πρωταθλητή του NBA, τον μεγάλο Bill Russell. Πήρε μεγαλύτερο χειροκρότημα, όλο το γήπεδο ήταν στο πόδι και χειροκροτούσε Γιώργο Λιμιάτη και από τον Όσκαρ Ρόμπερτσον. Εντάξει, νομίζω ότι η αναγνώριση σε αυτούς τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ μεγάλη και εμένα με χαροποιεί το γεγονός ότι ακόμα και τα νέα παιδιά τους γνωρίζουν και αναγνωρίζουν την προσφορά τους στο άθλημα. Κοίταξαν, είναι 3-4 και αυτό. Είναι 3-4 και αυτό στο NBA. Είναι αυτός, είναι ο Τσάμπερλεν, είναι ο Μάικλ Τζόρνταν, είναι ο Λάρι Μπέρτ, ο Μάτζικ. Δεν έχει πάρα πολύ στην ιστορία. Έχει 22.500 περίπου rebound. 12 φορές All-Star. Τεράστιος. Είναι απολυγεσμένος και ο τέλειος παίκτης στο Hall of Fame της Μασαχουσέτης και εκεί μοναδικές στιγμές. Εδώ Big Sofo. Να θέσω ένα ερώτημα, Βαγγέλη. Ναι. Είναι καταπληκτικός, έχει 14 σπότς με 5-5 εντός παιδιάς, δίποτα δηλαδή. Αλλά το ερώτημα είναι, έχει παίξει για πρώτη φορά σε ένα ημίχρονο σχεδόν 17 λεπτά. Θα δούμε πόσο θα αντέξει. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Θα δούμε. Πάει για ρεκόρ συμμετοχής καταρχήν. Κάποια από τα καλύτερα στιγμιότυπα με αυτόν πρωταγωνιστή βλέπουμε τώρα. Και το λέω αυτό, Βαγγέλη, διότι ο Σοσιανίτης μέχρι στιγμής σε ολόκληρα τα παιχνίδια κατά μέσον όρο παίζει 30 δευτερόλεπτα περισσότερο από ό,τι έχει παίξει σε ένα ημίχρονο. Χτες ο Τεόντοσιτς, ένας συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, έκανε το παιχνίδι της ζωής του και έγινε ήρωας για τους Σέρβους. Σήμερα ο Σοφοκλής, τουλάχιστον σε ένα ημίχρονο, κάνει όντως το παιχνίδι της ζωής του. Είναι καλύτερο το ημίχρονο του και από το έπος κόντρα στην Dream Team στο Τόκιο. Διαφωνείς? Όχι, όχι, καθόλου. Και το παιχνίδι με το. Βάλε το ακουστικό καλύτερα γιατί δεν σε ακούμε καλά. Το μικρόφωνο. Μπροστά, έτσι. Απλώς νομίζω ότι σίγουρα το μέγεθος του αντιπάλου με την Dream Team είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που το σημαίνει. Ναι, αλλά εγώ μιλάω για την παρουσία, για την εμφάνιση, για τη διάθεση. Είναι εκπληκτική. Η εν γέννη παρουσία σε όλο το τουρνουά είναι καταπληκτική. Έχει μεγαλύτερους μέσους όρους σε πόντους και σε συμμετοχή, σε ευστοχία και νομίζω ότι είναι καλύτερα, έχει καλύτερα προσαρμοστεί και από την ομάδα του 2006. Έραζε Μλόρμπεκ το εντός ή εκτός εισαγωγικών αντίπαλον δέος σήμερα. Εδώ νίκησε και τους δύο ψηλούς μας, και τον Μπουρούση και τον Σκοτσιανίδη. Δεν περνάει ένα εύκολο απόγευμα ο Λόρμπεκ. Περνάει ένα μάλλον δύσκολο και από τα δυσκολότερα ως τώρα. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο έχει εγκλωβιστεί. Αναγκάστηκε να βγει αρκετά έξω για να μπορέσει να πάρει κάποιες μπάλες. Η άμυνά μας κάνει τη διαφορά και ο Σκοτσιανίδης στην επίθεση. Ο Καλάθης με τον Πρίντεζη δίνουν την ενέργεια, την επιπλέον ενέργεια, την προωθητική δύναμη που χρειάζεται η εθνική ομάδα για να είναι μπροστά σήμερα με 7 στο ημίχρονο. 31-24. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την άμυνα για να ξορκίσουμε τα φαντάσματα των προηγούμενων 6 χαμένων μικρών τελικών, Γιώργο. Είναι σίγουρα ο δρόμος για να φτάσει στην επιτυχία στο χάλκινο μετάλλιο. Είναι πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά που δείξαμε και ελπίζω να τη συνεχίσουμε. Λίγο περισσότερη ταχύτητα θέλουμε στην κυκλοφορία στην επίθεση. Σπανούλης. Από το κέντρο για τον Μπουρούση, Καλάθη. 33-24. Άλλαξαν πάλι στα screen. Έγινε mismatch, δηλαδή πήγε ψηλός με κοντό πάνω στο Σπανούλη. Πήγε στο drive από το κέντρο, από το ακέντρο. Έχεις περισσότερες επιλογές για πάσα. Και διάβασε ότι ο Μπουρούση είναι με τον Λάκοβιτς. Και χτυπήσαμε σε αυτό το mismatch.
Και το πανηγύρι στην ελληνική κερκίδα. Αυτό το καλάθι είναι πολύ σημαντικό, διότι σημαίνει μια επιπλέον απειλή ψηλού για τους Σλοβαίνους και έτσι δεν θα είναι επικεντρωμένοι αποκλειστικά στον Σκορτσιανίτη με βοήθειες. Τους 6 από τους ο Μπουρούσης. Δεύτερο σκόρερ, οι άλλοι έχουν λιγότερους. Μετά το Σκορτσιανίτη εννοώ που έχει 14. Έραζε Μλόρμπεκ με το Σοφοκλή να του κλείνει τους διαδρόμους. Κλόμπουτσαρ με το Ζήση. Κλόμπουτσαρ περνάει και δοκιμάζει για 3. Δεν είναι καλό το σουτ. Rebound από ποιον? Από τους Σλοβαίνους με τον Κλόμπουτσαρ. Εδώ έπρεπε να μην ολιγορήσουμε. Double team στη γωνία. Βρίσκει πάσα για τον Μπρέζετς. Μπρέζετς σε σουτ 3 πόντων. Και άλλο rebound. Αυτή τη φορά από τον Έραζε Μλόρμπεκ. Χρειάζεται προσοχή στα blockout. Λάκοβιτς. Λάθος πάσα, αλλά υπάρχει φάουλ από τον Σκοτσιανίτη. Για να σουτάρει ο Μπρέζετς τρίποντο, σημαίνει ότι πραγματικά έχουν ζοριστεί πάρα πολύ οι Σλοβαίνοι. Ο Μπρέζετς δεν σουτάρει ποτέ τρίποντο. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι ότι ως τώρα, εκτός πριν από αυτό το τουρνουά, δεν είχε σουτάρει ποτέ τρίποντο σε επίσημες αναμετρήσεις με την Εθνική Σλοβενίας. Κλόμπουτσαρ για τον Έραζε Μλόρμπεκ. Πάει χαμηλά αυτός, αλλά θα αστοχήσει. Κι όμως παίρνουν κι άλλο επιθετικό rebound και τώρα το αξιοποιούν με τον Μπρέζετς. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να κάνει καλά, να σουτάρει από τα 3 μέτρα από το πλάι. Πρέπει να έχουμε καλύτερη λειτουργία στα block out για να παίρνουμε τα rebound, να μην τους δίνουμε δεύτερη ευκαιρία να σκοράρουν. Σπανούλης κλείνεται από το Κλόμπουτσαρ, αλλά βρίσκει πάσα στον Μπουρούση. Στο πλάι είναι ο Πρίντεζης. Έξω για το Σπανούλη, 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Σπανούλης περνάει. Η πάσα του για το Ζήση δεν ήταν καλή, κατοχή είναι για την Εθνική, αλλά έχουμε μόνο 2 δευτερόλεπτα. Ο Σντόφτς λέει ότι η μπάλα είναι για την Σλοβενία. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο. Φοντάς για το επόμενο σφύριγμα. 33-26, Ζήση στην επαναφορά, πρέπει να σουτάρουμε αμέσως, ο Μπουρούσης θα το κάνει. Ναι, αμέσως για 3, με ταμπλό θα αστοχήσει. Ο Σκορτσιανίτης δεν μπορεί για το μακρινό rebound, έτσι όπως πήγε η μπάλα, το μάζεψε ο Κλόμπουτσαρ. Έχουμε 2 στα 13 τριών πόντων, ένα 15%. Αν ευστοχήσουμε σε κανένα 2, θα ανοίξει η άμυνα του Σλοβαίνων. Σπανούλης. Περιμένει το Ζήση που βγήκε από τα σκριν. Πρίντεζης από τη γωνία για 3. Επιθετικό rebound, όχι. Μαζεύει ο Λάκοβιτς στο high post και κατεβάζει γρήγορα την μπάλα. Η πάσα του για τον Κλόμπουτσαρ. Αυτός χωρίς άμυνα για 3. Στο σίδερο. Φάουλ από τον Πρίντεζη στη διεκδίκηση του rebound με τον Ντόμεν Λόρμπεκ. Είναι το τρίτο του Πρίντεζη και θέλει μια προσοχή, διότι ο Πρίντεζη έχει βοηθήσει πολύ στη λειτουργία αυτής της ομάδας σήμερα στο 3. Όχι μόνο στο μαρκάρισμα του Νάγμπαρ, αλλά και χωρίς τον Νάγμπαρ είναι θετικός και σε άμυνα και σε επίθεση. Θα πάει στον πάγκο. Ο Περπέρογλου γυρίζει στον αγώνα. Ο Καζλάουσκας του δίνει οδηγίες. Να ο Περπέρογλου. Χρειαζόμαστε το μακρινό rebound. Ο Πρίντεζης έχασε την τελευταία φάση. Ντόμεν Λόρμπεκ του δίνει το διάδρομο. Ο Περπέρογλου γυρίζει την μπάλα αυτό στον Μπρέζετς. Και από εκεί για τον Λάκοβιτς. Λάκοβιτς με τον Μπουρούση μπροστά του. Λόρμπεκ κλέβει ο Μπουρούσης την πάσα προς τον Μπρέζετς. Οι Σλοβαίνοι θα επαναφέρουν από την τελική γραμμή για επίθεση 9 δευτερολέπτων. Ψηλά ο Σντόφτς δείχνει το σύστημα που πρέπει να ακολουθήσουν οι παίκτες του. Σλοβενία 26, Ελλάδα 33. Λάκοβιτς πάει όλη τη διαδρομή, κλείνεται. Βρίσκει πάσα στη γωνία για τον Κλόμπουτσαρ. Άστοχο τρίποντο, μακρινό rebound από τον Περπέρογλου. Ο Σπανούλης περνάει γρήγορα το κέντρο, ευνηδιάζει και παίρνει και το φάουλ. Οι δύο ομάδες έχουν ένα συσσαγωγικά ρεσιτάλ αστοχίας σήμερα. Η ελληνική ομάδα έχει 14%, η Σλοβενία 20%. Και η παρουσία του Ντόμεν Λόρμπεκ έχει να κάνει με μια ακόμη αξιόπιστη επιθετική λύση, γιατί είναι καλός και στα σωτριοπόντων, αλλά είναι και διεισδυτικός. Εχθές πώς φωτσίγε, 20. 20-25, τελείωσε ο αδερφός του με 25 και 10 rebound. 45 οικογένεια. Δηλαδή. Αλλά δεν έφταναν. Ξέρεις, είναι η οικογένεια τελείως μπασκετική. Να ο Νάχμπαρ που μπαίνει, ο πατέρας του είναι πρόεδρος της Λίγκα Αντριάτικα και ο αδερφός τους, ο μικρός, συζητάει με την Παρτιζάν Βελιγραδίου για να παίξει εκεί φέτος. Σπανούλης πίσω από το screen του Σοφοκλή. Θα του γυρίσει και την μπάλα. Σκορτιανίδης κάτω το καλάθι. Goal foul! Αυτός είναι ο Big Sofo. Είναι καλύτερος από ποτέ. Είναι καλύτερος από ποτέ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Σοφοκλής έχει κάνει 2 ρεκόρ. Μάλλον μια ισοφάριση και ένα ρεκόρ. Η ισοφάριση είναι ότι έχει ισοφαρίσει το ρεκόρ πόντο του που είναι 16 και που έχει δημιουργήσει εδώ στο παιχνίδι με το Ισραήλ. Και δεύτερο, ότι ήδη έχει κάνει ρεκόρ συμμετοχής. Πάει για 20 λεπτά. Μέσα και η βολή. Να το ρεκόρ. 17 πόντι. Νέο ρεκόρ του Σοφοκλή με την 36-26. 7 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Κοιτάζει στον πάγκο. Ποιο να σηκώσει. Σηκώνει το Σλόκαρο Σντόφτς.
Λάκοβιτς με το σπανούλι. Μπρέζετς δίνει στον Άκμπαρ. Μπρέζετς. Έραζε Μλόρμπεκ. Στη γωνία είναι ο Νάκβαρ. Αργεί ο Σοφοκλής, δεν ήταν εύκολο να τον προλάβει. Ριμπάουν από τον Μπερμπέρογλου. Και κερδισμένο φάουλ. Αυτά τα ριμπάουν χρειαζόμαστε. Κάνουμε καλή δουλειά τώρα στα τελευταία λεπτά στο αμυντικό ριμπάουν. Και έτσι, άμα έχουμε και την ίδια λειτουργία στην επίθεση. Και είδες ποιον είχε στην πλάτη του. Είχε, γι' αυτό όταν γίνονται αλλαγές στα σκρίν και αναγκάζεσαι με ένα ψηλό, ένα σκοτό παίξει να πηδήξει με ένα ψηλότερο, αλλά και στα κανονικά μαρκαρίσματα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει όταν φεύγει μπάλα από ένα σουτέρ είναι να μετακάσει τον μπλοκάδο. Να βάλει την πλάτη σου. Και έβαλε σωστά στην πλάτη του τον έραζε Μλόρμπεκ με ύψος 2 μέτρα και 15 εκατοστά και του πήρε το rebound. Φώτσης, Σπανούλης βρίσκει την άμυνα χωρίς ισορροπία. Φώτσης. Από το low post θα βγάλει έξω. Ζήσεις για τον Σοφιανίτη. Αυτός με το σλόκαρ θα χάσει την μπάλα γιατί έκλεισαν άλλοι δύο πάνω του. Νάχμαρ. Περνάνε το κέντρο οι Σλοβαίνοι. 36-26. Νάχμαρ με τον Μπερμπέρογλου. Παίρνει σκρίνο Νάχμαρ. Θα γυρίσει την μπάλα στον Έραζε Μλόρμπεκ. Κλέβει ο Σπανούλης ευθυνδιασμός. Λάθος πάσα όμως για τον Μπερμπέρογλου. Ο Σπανούλης του φωνάζει, τρέξε πιο γρήγορα. Εδώ θα μπορούσε να δισκάσει πιο δυνατά την μπάλα για να δισκάσει πιο δυνατά, να πάρει ύψος, να την προλάβει ο Περπερόγλου. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες. Μένουμε στο συν 10, χάνουμε ευκαιρίες να μεγαλώσουμε κι άλλο διαφορά. Έραζε Μλόρμπεκ για τον αδερφό του. Αλλάζουν την μπάλα. Έραζε Μλόρμπεκ για τρεις. Είναι άστοχος, τους υποχρεώνουμε να σουτάρουν όχι με καλές προϋποθέσεις και στη λήξη του χρόνου των επιθέσεων τους. Σοφοκλής πάνω του. Δεν ξέρει ότι δεν μπορεί να πάει χαμηλά στο καλάθι γιατί στη δύναμη και αναγκάζει να τραβιέται προς τα έξω για να σουτάρει μακρινά σουτ. Σπανούλης πίσω από το screen σουτάρει για τρεις. Φάουλ στη διεκδίκηση του επιθετικού rebound από το Φώτση έσπρωξε, λένε οι διαιτητές. Δύο στοιχεία για τον Λόρμπεκ. Το ένα είναι ότι είναι πολύ χαμηλά και στα δίποντα και στα τρίποντα πολύ κάτω από τους μέσους όρους του. Έχει 4 στα 12 εντός παιδιάς. 3-9 τρίποντα, 1-3 τρίποντα. Τρίτο φάουλ του Φώτση. 3 έχει και ο Πρίντεζης. Και ο Ζήσης. Πάει για το κλέψιμο ο Σπανούλης. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει, αλλά έφτασε πολύ κοντά για να πάρει την μπάλα από τον Λάκοβιτς που του δίνει το χέρι. Πρώην συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό για να τον σηκώσει. Εδώ ο Σπανούλης και ο Μπουρούσης που αντικαθιστά το Σκοτσιανίτη. Που έπαιξε 21 ολόκληρα λεπτά, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο μάτς στο τουρνουά και πετυχαίνοντας και περισσότερους 22 λεπτά τώρα δίνει στατιστική και περισσότερους πόντους από κάθε άλλο μάτς 17. Θα ξαναμπεί μόλις ξεκουραστεί, μόλις πάρει ανάσες. 36-26. Έχουν πετύχει μόνο 2 πόντους σε 5 λεπτά στην τρίτη περίοδο οι Σλοβαίνοι. Λάκοβιτς δοκιμάζει για 3. Μέσα αυτή τη φορά. 36-29. Είναι δεξιά τρίπλα σουτ. Αριστερή. Δεξιά, όταν πάει από δεξιά σουτάρει, αριστερά κάνει μπάσιμο. Το αριστερό είναι το καλό του χέρι. Είναι το πρώτο εύστοχο σουτ του Λάκοβιτς στον αγώνα σήμερα. Και κλέβει και την μπάλα εδώ. Λάκοβιτς. Έραζε Μλόρμπεκ φάουλ από τον Μπουρούση. Τέταρτο για την εθνική μας ομάδα σε αυτή την περίοδο. Και time out από τον Γιώνας Καζλάουσκας. Γρήγορα σε διαφημίσεις. Η Ελλάδα είναι μπροστά 4-37 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. 36-29, αλλά το match χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εδώ ο μεγάλος απών της Σλοβενίας, ο Ματίας Μόντις, ένας από τους κορυφαίους ψηλούς της Ευρώπης. Πολύ ποιοτικό τεσσαροπεντάρι. Και ο Σοφοκλής ξανά μέσα στο παιχνίδι. Η ανάσα ήταν δευτερολέπτων τελικά. Μα αν έξεις, χωρίς το Σοφοκλή, οι Σλοβαίνοι δοκίμασαν μια επιστροφή στο σκορ νωρίτερα. Δηλαδή όταν δεν παίζει. Και δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλο φάουλ. Από το επόμενο εκτελούν βολές. Λάκοβιτς που έβαλε το πρώτο του σουτ και ήταν τρίποντο νωρίτερα. Έραζε Μλόρμπεκ. Αφήνει για το Λάκοβιτς. Αυτός από το high post γυρίζει για το Λόρμπεκ. Κλέβει ο Σκοτσιανίτης, αλλά με το πόδι, λέει ο διαιτητής. Στη συνέχεια προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Σοφοκλής του λέει άθελά μου, το χέρι έβαλα στην αρχή. Καραμπόλα έγινε, αλλά δεν αλλάζει η απόφαση του διαιτητή. Από το πλάι επαναφέρουν οι Σλοβαίνοι. Νάχμαρ, ίσως να έκανε βήματα στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Έκανε.
Ντόμεν Λόρμπεκ μετά τις αλλαγές, ο Σοφιανίτης είναι πάνω του. Ντόμεν Λόρμπεκ, οι προσποιήσεις χαμηλά για τον Σλόκαρ. Λόρμπεκ από το high post, είναι κακό σουτ. Μακρινό rebound από τον Έραζεμ Λόρμπεκ. Νάχμπαρ τώρα. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο της τρίτης περίοδου. Λάκοβιτς δεν μπορεί να σουτάρει. Έραζεμ Λόρμπεκ χωρίς άμυνα δοκιμάζει αυτός για τρεις, είναι άστοχος. Φώτσης πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, γραπώνει την μπάλα. 36-29. Ευκαιρία να σκοράρουμε και να ανεβάσουμε κι άλλο τη διαφορά. 4 στα 13 σουτ ο Λόρμπεκ στο χειρότερο παιχνίδι στο τουρνουά. Σπανούλης για τον Περπέροβλου. Φάουλ που κερδίζει ο Στράτος. Αυτό είναι το τέταρτο των Σλοβαίνων. Από το επόμενο εκτελούμε βολές. Εδώ, καθαρό φάουλ του Νάχμπαρ. Το δεύτερο προσωπικό του στον αγώνα. Σπανούλης βγαίνει από τα σκηνή, παίρνει την μπάλα. Πέφτουν κορμιά με στη ρακέτα. Ο Ζήσης πάει σε διείσδυση και κερδίζει φάουλ. Ενώ ο Σντόφς ζητάει μεταφορά της μπάλας. Δύο βολές για τον Νίκο Ζήση. Ενώ ο Γιώνας Καζλάουσκας σωστά. Βλέπει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα στο παιχνίδι μας και σηκώνει τον Νίκο Καλάθη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστή η κίνηση του Καζλάουσκας να μπει μέσα, γιατί έχουμε πρόβλημα στην επίθεση. Είμαστε πολύ στατικοί. Πάμε συνέχεια στο 5 εναντίον 5. Το Καλάθης μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα με το γρήγορο παιχνίδι του να παίξουμε λίγο συνδυασμό, να βάλουμε κάποια εύκολα καλάθια για να ξεκολλήσουμε στο σκορ. Γιατί ενώ αμυντικά πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πρόβλημα στην επίθεση. Νίκο Ζήσης από τη γραμμή, 37-29, 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μέσα και η δεύτερη βολή στον πάγκο ο Ζήσης. Μέσα ο Καλάθης. Ο Νίκ Δε Γκρίκ εδώ με το 8. Πρωτοεμφανιζόμενος στην Εθνική Ανδρών και σε Ευρωμπάσκετ. 38-29. Έραζεμ Λόρμπεκ αφήνει για τον Λάκοβιτς. Αυτός παίζει με τον Καλάθη. Παίρνει σκρίνα τον Λόρμπεκ. Θα γυρίσει την μπάλα έξω για τον Σλόκαρ. Νάχμπαρ με τον Περπέρογλου. Νάχμπαρ. Περπέρογλου θα του κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να τον σταματήσει. Δύο βολές για τον Νάχμπαρ. Ξέρεις, ο Καλάθης, αυτό που έλεγες, δεν είναι μόνο πρωτοεμφανιζόμενος στην Εθνική Ανδρών. Είναι πρωτοεμφανιζόμενος σε αντρικό μεγάλο τουρνουά, διότι ως τώρα έπαιζε με τους μικρούς. Έπαιζε πριν από δύο χρόνια στα high school στην Αμερική, μετά έπαιζε στο πανεπιστήμιο με το Φλόριντα. Άρα λοιπόν το παιδί αυτό δεν έχει συνηθίσει να παίζει σε επίπεδο με ανθρώπους που είναι δυνατοί, δηλαδή κατηγορίας ανδρών. Έχει μεγάλη διαφορά. Νάχμπαρ με 7 πόντους μέχρι στιγμής. Εκεί θα μείνει. Ο πρώτος του πόντος από το πρώτο τετράλεπτο του αγώνα. Είχε να βάλει πόντα από τότε. Σωστό. Με τα δύο τρίποντα που ξεκίνησε. Ναι, ναι. Αυτό θα ήθελα να πω. Ξεκίνησε με δύο τρίποντα. Αλλάξαμε την άμυνα πάνω του και σταμάτησε να σκοράρει. Ο Σπανούλης ζητάει φάουλ. Ίσως έγινε από τον Ντόμεν Λόρμπεκ. Τίποτα λένε οι διαιτητές. 38-30. Έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Έραζε Μλόρμπεκ με τον Σκορτσιανίτη χαμηλά. Τον σταματάει ο Σοφοκλής. Τον σταματάει. Όχι σήμερα του λέει, όχι σε αυτό το καλάθι. Απ' τη γωνία. Ο Σλόκαρ όμως θα βρει τρόπο για να σκοράρει. 38-33. Μαζεύουν τη διαφορά οι Σλοβαίνοι. Είχαν πει ότι αυτός ο παίκτης είναι καλύτερος στα τρίποντα παρά στη ρακέτα μέσα. Είναι 2-10, αλλά είναι καλύτερος απ' έξω. Καλάθης. Περπέρογλου. Σε μη μάτσο Φώτης με τον Λάκοβιτς. Περπέρογλου πρέπει να το διαβάσει τώρα. Λάθος πάσα. Ψηλά χρειαζόταν να πασάρει και όχι χαμηλά, γιατί ο Λάκοβιτς ήταν βέβαιο ότι είχε μόνο μία επιλογή, να πάει από μπροστά και να κλέψει. Ευτυχώς θα στοχούν στο τρίποντο. Ριμπάουν από τον Καλάθη που περνάει γρήγορα το κέντρο, αλλά δεν υπάρχει παίκτης για να δώσει πάσα. Γυρνάει πίσω την μπάλα στο Σπανούλη. Ο Περπέρογλου έπρεπε να διαβάσει καλύτερα το μίσμα του Φώτση με τον Λάκοβιτς νωρίτερα. Έτσι. Λόμπα χρειαζόταν. Σπανούλης πάει χαμηλά. Πατάει γερά. Με ταμπλό αστοχή. Ο Σκορτσιανίτης είναι στο επιθετικό rebound. Καλάθη και φάουλ. Από τον Big Sofo. Τους έχει λιώσει. Τους έχει λιώσει στην κυριολεξία. Είναι το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του. Σε 24 λεπτά έχει φτάσει 19 από ό,τι έχει 7 στα 7 δίποτα. Είναι ασταμάτητος. Μερικές βολές είναι καλός, 5 στα 7. Κοιτάξτε εδώ. Δεν μπορεί κανείς ψηλός στον Σλοβαίνο να τον παίξει. Σήμερα είναι όλα τα ρεκόρ για τον Σκορτσιανίτη. Σήμερα είναι παίκτης NBA. Σήμερα είναι παίκτης NBA. Δεν μπορούμε να χάσουμε με τον Σκορτσιανίτη να αντέχει ως το τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Είναι εκπληκτική εμφάνιση. Το απλώς θέλω να πω, Βαγγέλη, σε αυτό που λες. 40-35. Σπανούλης. Πάει από την baseline. Σταματάει την τρίπλα και πασάρει στον Πρίντετζη. Καλάθης. Ζητάει την μπάλα ο Σπανούλης στην άλλη πλευρά. Καλάθης. Για το Φώτση, φοβερή ασίστ! Καλάθη και φάουλ από τον Μπάτμαν της εθνικής ομάδας! Αλλά είναι απίστευτη η πάσα του Καλάθη! Αν μας δώσει replay ο Πολωνός σκηνοθέτης, θα το ξαναδούμε. Δεν το κάνει πολλές φορές. Είναι πάσα... και πολύ καλή. Να, εδώ είναι η πάσα. Μέσα από δύο. Αλλά από αυτή την κάμερα δεν βλέπουμε τίποτα. Είναι φοβερή πάσα, αλλά είναι και εδώ, πολύ καλή εδώ. Κίνηση του Φώτση στην πλάτη της άμυνας. Που κόβει. 19 χρονών. Είναι κακή... Ήταν μια φαντεζή πάσα αυτή που δεν χρειαζόταν. Γιατί δεχθήκαμε και Καλάθη στον εφηβιασμό. Καλάθης για τρεις. Μαζεύει ο Έραζεμ Λόρμπεκ. Τελειώνει η τρίτη περίοδος. Με την εθνική μας το συν 5 θα μπορούσαμε να είμαστε και στο συν 7. Αυτό πρέπει να βελτιώσει. Έχει 2 στα 10 στο τουρνουά τρίποντα ο Καλάθης. Πάντως δικαιολογείται για το προηγούμενο λάθος του. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε για την τελευταία, την πιο καθοριστική αγώνα περίοδο. Είναι μικρός, έχει συνηθίσει να παίζει στο κολέγιο. Έχει κάνει μεγάλο ματς σήμερα και προσπαθεί να τα κάνει όλα, να κάνει και πάσα πίσω από την πλάτη σε ψηλό παίκτη. Και μέσα στη κίνηση εκεί πέρα, όπου ήταν όλοι 10 παίκτες μαζεμένοι στην ρακέτα, το ερώτημα, ενώ βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία, είναι μήπως θα πρέπει να βρούμε μια δεύτερη ή τρίτη αξιόπιστη λύση επιθετικά, μια απόσπαση και λεπτά. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει κι άλλο. Απλώς να έχουμε και μια δεύτερη τρίτη εναλλακτική σε περίπτωση που το σχέδιο Α δεν πάει τόσο καλά. Χρειαζόμαστε, Γιώργο, με άλλα λόγια, δύο σουτ καλά από την περιφέρεια για να ανοίξουμε την άμυνά του. Γιατί ενώ παίζουμε φανταστική άμυνα, δεν έχουμε τη διαφορά που θα έπρεπε. Ναι, νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού θα μπορούσε να ήταν η διαφορά παραπάνω για μας. Θα έχουμε καθαρίσει το μάτς. Έχουμε πρόβλημα στην επίθεση και ειδικά στο 5-2-5. Νομίζω ότι η πρώτη επιλογή είναι λίγο να τρέξουμε. Ναι. Πρέπει να τρέξουμε λιγάκι. Έχεις 2 στα 16 τρίποντα. Είναι πολύ χαμηλό. Και να είσαι πιο γρήγορο στην εκτέλεση το 5-2-5. Καθυστερούμε πολύ με τρίπλα. Μπορού συζήσει. Καλάθη Φώτση και πριν τη πεντάδα μα. Σλόκαρ Λάκοβιτ, Νάχμαρ Ντόμεν Λόρμπεκ και Έραζεμ Λόρμπεκ, οι δικοί του. Ντόμεν Λόρμπεκ. Πάσα χαμηλά, κλέβει ο Πριντεζής. Έχουν ακόμη 14 δευτερόλεπτα. Εξαιρετικό σήμερα. Πολύ καλή άμυνα του Γιώργου στην περιστροφή. Πάρα πολύ καλή. Παναφέρουν τώρα την τελική γραμμή. Γλίστρησε ο Καλάθης. Ξέφυγε ο Λάκοβης και πασάρει χαμηλά. Δεν μπορεί να καρφώσει ο Σλόκαρ υπό την πίεση του Φώτση. Σώζεται και έδινα. Δύο σίγουροι πόντοι ήταν για τους Σλοβαίνους. Θα πλησίαζαν στους τρεις. Μπορούμε να πάμε τη διαφορά στους 7. Όπως θα ήταν αν δεν είχε κάνει το λάθος ο Καλάθης στο τέλος της περίοδου. Νάτος ξανά. Καλάθης έξω τώρα για τον Πρίντεζη. Αυτός για τον Φώτση που δοκιμάζει στους 3 πόντων. Θα αστοχίσει. 2 στα 17 τρίποντα. Λάκοβιτς. Βρίσκει μια πάσα στο Σλόκαρ. Πάει για το κλέψιμο εκεί ο Ζήσης και κάνει φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Ζήση. Σε πρώτο πλάνο ο Γιώνας Καζλάουσκας. Σηκώνει το Σπανούλη. Λογικό. Πήρε τις ανάσες που ήθελε. Ο Σπανούλης, ο οποίος σήμερα έχει παίξει ήδη 27 λεπτά. Έχει μείνει πολύ χαμηλά. Έχει 0-4 τρίποντα, 1-5 δίποντα. 2 πόντους ο Σπανούλης. Είναι το χειρότερο παιχνίδι στη διοργάνωση. Τον περιμέναμε κουρασμένο. Λάκοβιτς. Παρά λίγο να κάνει λάθος πάσα. Ο Φώτσης θα κάνει το φάουλ τώρα. Θα ήθελα να το δω αυτό σε επανάληψη. Στον Σλόκαρ. Τέταρτο φάουλ για το Φώτση. Αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα και από τα 4 φάουλ του Ζήση. Ναι, σαφέστατα. Γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ψηλός, είναι αλτικός, μπορεί να παίξει πάνω από τη στεφάνη. Σλόκαρ ευστοχή στην πρώτη βολή. Επιγόντος Χοξιανίτης. Θα περάσει τον αγώνα. Έχουν 82% οι Σλοβαίνοι στις βολές, αλλά δεν είναι τόσο καλό να το θέλεις εκεί πέρα. 42-39. Βγαίνει ο Φώτσης, μπαίνει ο Σκοτσιανίτης. Οι δύο ομάδες έχουν από δύο center forward ουσιαστικά στο παιχνίδι. Καλάθης για το Σπανούλη. Αυτός πίσω από το σκρίν του Σκοτσιανίτη. Σπανούλης κρατάει την μπάλα. Σπανούλης έξω για τον Πρίντεζη. Αυτός στη γωνία για τον Μπουρούση που δοκιμάζει σου 3 πόντων. Ναι!
45-39. Ανάσα από το Γιάννη Μπουρούση. Του τιμωρήσαμε διότι είχαν αφήσει επίτηδε τον Μπουρούση στη γωνία μόνο του για να παίξουμε δύο παίκτες πάνω στον, με βοήθεια πάνω στον Σιανίτη. Είδε την μπάσα και έβγαλε ο Μπουρούση στο καλάθι. Έραζε Μλόρμπεκ. Λάκοβιτς μπροστά στο Σκορτσιανίτη. Ευστοχή και απαντάει. Με δικό του σου τριών πόντων από τη γωνία. 45-42. Κρίμα γιατί το δεχτήκαμε πολύ γρήγορα αυτό. Το δεύτερο σου του Λάκοβιτς. Εύστοχο το παιχνίδι. Ήταν δίποτο τελικά. Σφανούλης βγάζει έξω για τον καλάθι. Αυτός δίσταζε να σουτάρει και τώρα θα κάνει βήματα. Σούταρε του λέει ο Σφανούλης. 45-41. Μέτρησε για δύο το καλάθι του Λάκοβιτς. Πατούσε τη γραμμή στη γωνία. Ακόμη 8 λεπτά, δεύτερο λάθος του καλάθι. Ο Μπουρούσης που είναι ο πιο αξιόπιστος μακρινός σουτέρ σήμερα με δύο εύστοχα τρίποντα. Λάκοβιτς. Έραζε Μλόρμπεκ πατώντας τη γραμμή. Θα αστοχήσει, ριμπάουντ από τον Πρίντεζη. Φοβάται, δεν μπαίνει μέσα με τον Σανίδη. Έχει 5 στα 16 σουτ. Μπουρούσης για τον Πρίντεζη. Αυτός για τον Σοφοκλή. Κάτω από το καλάθι ο Σόφο. Γυρίζει, κλείνεται, μαζεύει την μπάλα. 7 δευτερόλεπτα έμεναν πριν κάνει βήματα ο Σοφοκλής. Έπρεπε να πάρει μια βοήθεια να βγάλει την μπάλα έξω. Έπρεπε να πασάρει αμέσως. Γιατί δημιουργήθηκε το τείχος εκεί πέρα και ήταν σε κακή γωνία σε σχέση με το καλάθι και δεν μπορούσε να σηκωθεί να σουτάρει. Εδώ είναι. Είδες, είναι πίσω από την ευθεία του ταμπλό. Ναι. Απλώς ο παίκτης που είναι μπροστά στο πάγκο της Σλοβενίας πρέπει να κατέβει στη γωνία. Δεν τον βλέπει βέβαια ο Σκουτσιανίτης, αλλά η σωστή κίνηση είναι. Αυτό είπα, η βοήθεια πρέπει να πάει. Πασάρει εύκολα στη γωνία. Είναι πάντα μισή-μισή ευθύνη, δεν φταίει μόνο ψηλός. 45-41, Λάκοβιτς. Σάμο Ούντριχ. Πίσω από το σκρίνι, δοκιμάζει σου τριών πόντων και φέρνει τον αγώνα στον πότο. 45-44 και μένουν 7 λεπτά για το φινάλε του μικρού τελικού. Δυστυχώς είναι και αυτός καλός σουτέρ. Η Ελλάδα έχει χάσει τη διαφορά των 10 πόντων. Σφανούλης. Καλάθης. Σφανούλης. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Σφανούλης. Επιθετικό φάουλ. Θέλει ηρεμία τώρα, ψυχραιμία να μην χάσουμε τη συγκέντρωσή μας. Time out καταρχήν από τον Γιώνας Καζλάουσκας. Το επιθετικό καθαρό από τον Σφανούλη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το συγκλονιστικό φινάλε. Σλοβενία γύρισε το μάτς. 45-44. Είμαστε με έναν πόντο μπροστά. Αλλά δεν έχουμε την μπάλα. 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για το τέλος. Έχουμε κάνει και 3 φάουλ στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Κακό αυτό, γιατί σουτάρουν οι Σλοβαίνοι με 83% στις βολές και το ερώτημα που θέσαμε νωρίτερα είναι κατά πόσο μπορούν να στηριχθούμε μόνο στο Σοσιανίτη, διότι έτσι γινόμαστε απολύτως προβλέψιμοι. Συγκλίνουν οι Σλοβαίνοι, αφήνουν τους άλλους ανοιχτούς. Ενώ αυτοί δεν έχουν κάνει, Γιώργο, ούτε ένα φάουλ. Γενικώς όμως καθυστερούμε τις επιθέσεις μας. Είμαστε πολύ αργοί στην εκτέλεση των επιθετικών παιχνιδιών στο 5-5. Πρέπει να γίνουμε πιο γρήγοροι. Εγώ πιστεύω ότι όποτε πάρουμε το rebound πρέπει να πετύχουμε ένα-δύο εύκολα καλάθια, να το κυνηγήσουμε αυτό. Θα τρέξουμε λίγο. Έραζε Μλόρμπεκ. Αφήνει για τον Σάμο Ούντριχ. Αυτός εκτελεί για δύο. Δεν είναι καλό το σουτ. Πρέπει να πάρει το rebound ο Πρίντεζης και αυτό κάνει. Μπράβο. Γιατί ο Σάμο Ούντριχ έτρεξε για να κλέψει την μπάλα πάλι. Την ευκαιρία να τον πιέσουμε. Είναι άπειρος. Στα 31 του, πρώτη φορά σε εθνική ομάδα. Είναι σαν τον Καλαμπόκι. Ρούκι στα 31 του. Φάουλ εκτός φάσης του Σάμο Ούντριχ πάνω στο Σκορτσιανίδη. Πρώτο φάουλ της Σλοβενίας στο ξεκίνημα. Ποιο ξεκίνημα, μετά από σχεδόν 4 λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Είμαστε με έναν πόντο μπροστά, αλλά είχαμε προηγηθεί και με 10. Ο Καλάθης στην επαναφορά. Αλλάζει με το Σκορτσιανίδη. Καλάθης, θα του περάσει την μπάλα. Καταπληκτική κίνηση, δεν μετράει το καλάθι. Αλλά κοιτάξτε τι έκανε, αν δούμε replay. Αν έχουμε replay, τι έκανε ο Σκορτσιανίδης. Πώς έβαλε στην πλάτη του, αυτό είναι τον Σλόκαρ. Εδώ. Υπάρχει ένα ευτύχημα σήμερα, ότι οι Σλοβαίνοι ψηλοί δεν παίζουν στο post και έτσι έχει γλιτώσει τα φάουλ ο Σκορτσιανίδης. Και έτσι μπορεί και παίζει πολύ ώρα στο παιχνίδι. Καλάθης άλλαξε παίκτης πάνω του. Ο Λόρμπεκ είναι μπροστά του, μπορεί να τον περάσει, αλλά προτιμάει πάσα στο Σπανούλι. Μισμάτς του Μπουρούση με το Λάκοβιτς.
Μπουρούσης έξω για τον Καλάθι, προσποίηση Καλάθης από μέση απόσταση για 2. Ναι, με το σούτ εκτός ισορροπίας του Καλάθι, η Ελλάδα στο συν 3, 47-44. Διάβασε τέλεια τη φάση, διότι πήγε ο ψηλός ο Λόρμπεκ πάνω του και τον πέρασε στη ταχύτητα, στην τρίπλα. Ο Έραζεμ Λόρμπεκ κατεβάζει την μπάλα, το έκανε αρκετές φορές και στο πρώτο ημίχρονο. Σάμα Ούντριχ με το Σπανούλι να του κάνει το φάουλ. Τέταρτο, δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλο φάουλ. Ξοδέψαμε πολύ νωρίς τα 4 φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Πρέπει να χτυπήσουμε τις αλλαγές που κάνουν οι Σλοβαίνοι στην άμυνα, διότι υπάρχουν πολλά μισμάτς. Απλώς πρέπει πια να τα διαβάσουμε και να τα αξιοποιήσουμε. Τρίτο φάουλ του Σπανούλι. 5,5 λεπτά ακόμη. Λάκοβιτς στην επαναφορά για τον Έραζεμ Λόρμπεκ. Αυτός αφήνει για τον Σάμο Ούντριχ. Λάκοβιτς ξανά. Μπροστά στο καλάθι. Θα περάσει και θα πάρει φάουλ. Βολές τώρα για την Σλοβενία. Έχουν 10 στις 12 ως τώρα, 83%, και από εδώ και πέρα θα επιδιώξουν να πηγαίνουν στην γραμμή. Δύο φάουλ για τον Καλάθι και ο Λάκοβιτς στη γραμμή. Δεν κινδύνει ο Καλάθις. 5 πόντους έχει ο Λάκοβιτς. Χάνει την πρώτη βολή, αλλά ακόμη χειρότερο ο Σπανούλης. Έχει μόλις 2. Να πω ότι πρέπει να είναι δύο πιο κουρασμένοι παίκτες στο τουρνουά. Και δικαίως, έτσι. Σίγουρα. Στην απόλυτα λογικά. Ο Βασίλης έχει τραβήξει όλη την όλο πίεση. Όλο το κουπί, τη δημιουργία. Αυτός έφερε την Ελλάδα εδώ. Έχει κάνει εκπληκτικό τουρνουά. Δηλαδή είναι λογικό να είναι κουρασμένος κάποια στιγμή. Και στο σκορ δεν είχε αντίστοιχο Λόρμπεκ που είχε ο Λάκοβιτς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Για να το ολοκληρώσουμε, όλη η άμυνα προσαρμόζεται πάνω. Έτσι. Πέρασε ο Γιακόπνικ. 47-45 με μία στις δύο βολές του Λάκοβιτς. Τώρα πρέπει να πάει μπάλα στο Σοφοκλή. Ο Γιαγκότρινγκ μαρκάρει το Σοφοκλή. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Σπανούλη στο 1-1-2-1 με ψηλό παίκτη τον Έραζεμ Λόρμπεκ μπροστά του. Τον περνάει εύκολα στα πόδια. Δίνει στο Σοφοκλή. Κάτω από το καλάθι αυτό σαν στοχή. Ο Μπουρούσης δεν μπορεί, αλλά μπορεί ο Πρίντεζης στο μακρινό rebound. Ο Σπανούλη σε νέα επίθεση. Το πρώτο άστοχο σου του Φορσιανίδη στο παιχνίδι. Σπανούλη. Πάλι με τον Λόρμπεκ μετά τις αλλαγές των Σλοβαίνων στα screen. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Σπανούλης τον περνάει εύκολα. Πάει χαμηλά. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι βολές. Έχουν μόλις 2 και θα πάνε στο τρίτο ομαδικό. Δεν υπάρχουν βολές. Ο Γιαγκόρνικ που κάνει εδώ το φάουλ με τον Λόρμπεκ μπήκε για ένα και μόνο σκοπό. Ψηλά είναι κακός, αλλά μπορεί να σπρώξει γιατί είναι βαρύ κορμί. Με 2-2 και τώρα έχουν βάλει μόνο και μόνο για να σπρώξει το Σοσιανίδη έξω από τη ρακέτα. Δεν μπορεί να το καταφέρει, βέβαια θα προσπαθήσει. Time out, καλεί τώρα ο Γιούρι Ζντόβς. Ο μικρός τελικός στην κόψη του ξηραφιού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Απορούσε νωρίτερα ο Γιώργος Γυμνιάτης, το είδες και στο σουπεράκι. Ο Ζντόβς το κάλεσε το time out. Εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Προφανώς κάποιο λόγο έχει, αλλά δύσκολα καλή time out όταν είσαι στην άμυνα. Ναι, διότι δίνεις ευκαιρία στον αντίπαλο προπονητή να σχεδιάσει κάποιο πλάνο για την επόμενη επίθεση. Εδώ το σούτ εκτός ισορροπίας, το μακρινό lay-up με το ένα χέρι. Ο Καλάθης στο καλύτερο παιχνίδι στο τουρνουά σε 21 λεπτά έχει 4 πόντους με 2 στα 2 δίποτα. Έχει 4 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο. Αν δεν είχε κάνει και εκείνα τα δύο λάθη, όλα θα ήταν καλύτερα. Σκορτσιανίτης με 19 πόντους. Και 29 λεπτά παρακαλώ συμμετοχή στο παιχνίδι. Και συνεχίζει. 47-45. 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα ακόμη. Και πρώτος στις ασίστ για τη Σλοβενία είναι ο Σλόκαρ. Δηλαδή ένας ψηλός της ομάδας. Σπανούλης στην επαναφορά. Για τον Πρίντεζη. Ο Φώτης έχει γυρίσει στον αγώνα. Σπανούλης. Φάουλ από τον Σάμο Ούντριχ με τα χέρια που δεν δόθηκε. Δεν δίνονται τώρα αυτές οι επαφές. Μισμάτς εκεί. Α, άλλαξε ο Σάμου. Σπανούλης για τον Καλάθι. Λάθος πάσα, μαζεύει ο Καλάθης. Πάει από την baseline. Επιθετικό φάουλ. Κακή επίθεση. Κακή επίθεση. Εδώ μετά τη λάθος πάσα του Σπανούλη. Τη σώζει ο Καλάθης, αλλά δεν γλιτώνει από το επιθετικό φάουλ. 47-45. 4,5 λεπτά ακόμη. Τρίτο φάουλ του Καλάθι. Με υπερένταση. Τον εφηβιασμό. Καλάθι σταματάει την τρίπλα. Δεν βιάζεται τώρα. Σπανούλη στην άλλη πλευρά. 5 εναντίον 4. Γιατί άρχισε πολύ να γυρίσει ο Λάκοβιτς. Αλλά ο Σπανούλης προτίμησε να πάμε σε οργανωμένη επίθεση. Ο Πρίντεζης λέει από τον Σκοτσιανίτη να φύγει για να παίξει ένα εναντίον ενός με τον Λάκοβιτς. Καλά κάνει. Παίρνει το τέταρτο φάουλ των Σλοβαίνων. Από το επόμενο εκτελούμε και εμείς βολές.
Πολύ σημαντικό αυτό. Έξω ο Καλάθης, χρειαζόμαστε μυαλό, εμπειρία τώρα. Ο Καλάθης έδωσε ενέργεια, θα καθίσει στον πάγκο, μπαίνει ο Ζήσης. Εδώ η ωραία κίνηση του Πρίντεζη, πόσταρε με τον Λάκοβιτς και του πήρε το φάουλ. Στα ίσα πλέον και, και στα θέματα των φάουλ το μάτς. Με την Ελλάδα στο συνδύο. Σπανούλης. Σπανούλης πίσω από το σκριν του Σκοτιανίδη. Σπανούλης πάει στον πάσιμο μέχρι το lay-up. Έπρεπε να βάλει αυτό το καλάθι, αλλά τι είναι, φάουλ του Σκοτιανίδη. Ναι, το τρίτο. Ήταν ευκαιρία σε αυτό το drive του Σπανούλη μετά από πάρα πολλή ώρα να δοκιμάσει κάτι τέτοιο. Ήταν θεωρητικά εύκολο τελείωμα. Και το διπλό το κακό τώρα, γιατί εδώ έχει περάσει όλη την άμυνα, δεν είναι κανένας μπροστά του. Βγήκε πολύ πλάγια βέβαια στα βήματα. Και φάουλ του Σκοτιανίδη που δίνει δικαίωμα για βολές στον Έραζεμ Λόρμπεκ. Είναι οι πρώτες βολές του Λόρμπεκ στο παιχνίδι. Θα βάλει την πρώτη, 47-46. Έξω η δεύτερη. Μακρινό rebound από το Σπανούλη. 47-46. Πάλι μένουμε μπροστά. Με βραχία κεφαλή, αλλά είμαστε μπροστά. Πάρα πολύ χαμηλό σκορ, έτσι. Φώτσης. Πρίντεζης. Φάουλ που κερδίζει ο Σκοτσιανίτης από τον Γιακότνικ. Θα εκτελέσει βολές. χρονών ο Γιακότνικ. Χθες έβαλε κάποια απίστευτα τρίποντα, αλλά έκανε και το φοβερό λάθος. Στα 22 δευτερόλεπτα δεν έκανε φάουλ στον Τεόντοσιτς, που έστειλε το μάτς στην παράταση για τη μεγάλη νίκη της Σερβίας. Σκοτσιανίτης από τη γραμμή. Ευστοχή. 48-46. Βάζει και τις βολές. Στους 20 πόντους ο Σοφοκλής. Κανένας άλλος Έλληνας διεθνής με διψήφιο αριθμό. Και η δεύτερη μέσα. Και ρεκόρ και τις βολές. Έχει φτάσει 10 σήμερα. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Το παιχνίδι είναι κλειστό και οι δύο ομάδες έχουν τον πόνους. Η ευστοχία στις βολές. 49-46. 3,5 λεπτά ακόμη. Έραζεμ Λόρμπεκ με το Σκοτσιανίτη. Έραζεμ Λόρμπεκ. Η ωραία κίνηση. Αστοχή στο lay-up. Rebound από το Ζήση. Το μακρινό rebound. Το πολυτιμότερο στοιχείο στο σύγχρονο μπάσκετ. Το μακρινό rebound. Δεν δίνεις επιθέσεις δεύτερης ευκαιρίας του αντιπάλου σου, ενώ δημιουργείς δικές σου προϋποθέσεις για αυθυνδιασμό. Εδώ δεν τρέξαμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Νέο φάουλ του Γιακότνικ. Και θέλαμε μόνο 8 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουμε επίθεση. Είχαμε καθυστερήσει και πάλι την ανάπτυξή μας δηλαδή. Εδώ οι αντικανονικές λαβές του Γιακότνικ. Πού να σταματήσεις, πώς να σταματήσεις αυτό το θηρίο. Ο Σφορτσιανίτης έχει φορτώσει 3 αντιπάλους ψηλούς με 10 φάουλ. 10 φάουλ. Είναι απίστευτο το νούμερο. Και τώρα εύστοχος. Σε λίγο θα τους βάλει μέσα στα καλάθια στην κυριολεξία. 50-46. Έχει 73% βολές. Είναι όλη η ελληνική ομάδα. Και άλλη βολή μέσα. 23 πόντι του. 51-46. Είμαστε στο συν 5, 3 λεπτά πριν από το φινάλε. Μόνο και μόνο για αυτό το παίκτη αξίζει να πάρουμε το μετάλλιο. Έραζεμ Λόρμπεκ. Λάκοβιτς για τον Ντόμεν Λόρμπεκ. Λάκοβιτς ξανά. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Σλοβαίνων. Λάκοβιτς η προσφύγηση, το σούτ εκτός ισορροπίας. Να στόχος Σκοτσιανίτη στο rebound. Θα δώσει για το Ζήση. Υπομονή, ψυχραιμία, καθαρό μυαλό τώρα. Σκοτσιανίτης έχει και 6 rebound. Βγαίνει ο Ζήσης. Και δίνει στον Πρίντεζη. Ζήσης ξανά. Σκοτσιανίτης χαμηλά. Κλείνεται, βρίσκει πάσα στο Φώτση. Αλλά χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Ο Ιερεζουέλο δίνει αυτό το σύριγμα. Νάτος εδώ, ο πρώτος διαιτητής αναμέτρησης, ο Ισπανός Ντάνι Ιερεζουέλο. Το παραδέχεται ο Σκοτσιανίτης, άρα έγινε. Εγώ από εδώ που είμαι δεν το είδα. Να το replay, για να δούμε. Ναι. Πάρω στο Λόρμπεκ. Τώρα βεβαίως αυτό το τρακάρισμα είναι επιθετικό φάουλ. Υπερβολικό θα το πάντως έλεγα. Ο Σκοτσιανίτης το παραδέχτηκε. Υπάρχει time out. Παρακαλώ την Αθήνα να με ενημερώσει αν κρατάμε το μικρόφωνο ή αν δίνουμε για διαφημίσεις. Δεν ξέρω τι να πω, μπορεί να κάνω λάθος.
Ο Σκοτσιανίδης το παραδέχτηκε υποτικά. Πήγε στον διαιτητή και λέει: έχεις δίκιο. Εγώ νομίζω δεν έκανε το φάουλ. Όχι, δεν έκανε, αλλά καλύτερα αυτή τη στιγμή να μην εκνευριστεί ο παίκτης. Γιατί υπάρχουν 2 και 17 πολύ σημαντικά λεπτά. Γιατί έχει και 4 φάουλ. Έτσι. Τώρα το κρατάει στον πάγκο για 1-2 άμυνες. Λογικό, Γιώργο Λινιάδη. Λογικό, αλλά πρέπει να το προστατεύσει γιατί ουσιαστικά είναι η μοναδική μας απειλή στην επίθεση. Ναι, έχει τους 23 από τους 51 ελληνικούς πόντους. Οι Σλοβαίνοι συνεχίζουν με Λάκοβιτς, Νάχμπαρ, Γιακόντινγκ, Ντόμεν Λόρμπεκ και Έραζεμ Λόρμπεκ. Εμείς με Μπουρούση, Ζήση, Σπανούλη, Φώτση και Πρίντεζη. Ακόμη 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Είναι αμυντικό σεμινάριο της Ελλάδας σήμερα απέναντι στη Σλοβενία. Η Ελλάδα στο συν 5, 51-46. Έραζεμ Λόρμπεκ με το Φώτση. Λάκοβιτς πίσω από το σκριν δοκιμάζει για 3, ναι, 51-49. Βρίσκει σκορ τώρα. Βρίσκει σκορ τώρα η Σλοβενία με τον Λάκοβιτς. Φτάνει τους 9. 51-49. Σπανούλης παίρνει σκρίνα τον Μπουρούση. Δοκιμάζει πάσα τελικά στον Πρίντεζη. Αυτός για τον Μπουρούση. Χαμηλά με τον Σλόκαρ. Double team στον Μπουρούση. Έξω για τον Σπανούλη. Ο Ζήστης είναι μόνος του στην άλλη πλευρά. Ζητάει την μπάλα. Ο Σπανούλης δοκιμάζει για 3. Airball. Ο Ζήστης φώναζε στην άλλη πλευρά. Ήταν μόνος του ο Ζήστης. 1:33 ακόμη. 51-49. Μια καλή άμυνα χρειάζεται. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μια καλή άμυνα για να έχουμε και πάλι την τύχη στα χέρια μας. Λογικά στην άλλη επίθεση θα μπει ο Σοφοκλής. Λάκοβιτς. Με το τρίποντό του έφερε το παιχνίδι σε απόσταση ενός καλαθιού. Λάκοβιτς για τον Έραζεμ Λόρμπεκ. Ο Φώτσης έχει 4 φάουλ. Έραζεμ Λόρμπεκ πάει χαμηλά. Ένα βήμα παραπάνω και άστοχο χουκ. Μαζεύει ο Μπουρούσης. Ο Ζήσης τώρα πρέπει να προσέξει. Πρέπει να οργανώσουμε καλά την επίθεση. Δεν έχει σηκώσει το Σοφοκλή ο Καζλάουσκας ακόμη. Ζήσης. Ακόμη ένα λεπτό. Ένα συγκλονιστικό λεπτό. Ένα δραματικό λεπτό για το φινάλε. Ζήσης, οι προσποιήσεις. Το σούτ εκτός της ισορροπίας δεν είναι καλό. Χάνει την κατοχή. Ζήσης. Κάτω από το καλάθι. Έξω για το Φώτση. Νέα 24 δευτερόλεπτα. Υπομονή. Υπομονή τώρα. Σπανούλης με τον Ντόμεν Λόρμπεκ. Πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον την επαφή, πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον το φάουλ. 9 δευτερόλεπτα ακόμη, Σπανούλης. Φώτσης για 3. Ο αρχηγός βάζει την Ελλάδα μπροστά με 4 πόντους στο κρισιμότερο σημείο του μικρού τελικού. Είναι απίστευτος ο Μπάτμαν της εθνικής ομάδας. Εδώ δέχεται τα συγχαρητήρια του Μπουρούση. 54-49 στο συν 5 η Ελλάδα, 31 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Μεγάλος Φώτσης, μεγάλος αρχηγός. Μεγάλος αρχηγός στην κρισιμότερη ώρα. Πολύ μεγάλο σουτ, πολύ σημαντικό καλάθι και πολύ καλή ενέργεια του Σπανούλη να κάνει το drive, να πασάρει έξω. Ήταν από τις λίγες στιγμές που λειτουργήσαμε σωστά στην επίθεση και το θετικό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Θέλουμε μια άμυνα τώρα. Λοιπόν, είχαμε 3 στα 19 τρίποντα όταν σηκώθηκε ο Φώτσης. 4 στα 20 τώρα. Ο Φώτσης ευστόχησε για πρώτη φορά τα 6-25, είχε 0 στα 3. Μόλις 5 οι πόντοι του, 2 ο Σπανούλης, 9 ο Μπουρούσης, 4 ο Ζήσης, 4 ο Πρίντεζης, 3 ο Περπέρογλου, αλλά 23 ο Σκοτσιανίτης. Και για να μην μιλάμε μόνο για την επίθεση, το τρίποντο του Φώτση, έπαιξε και καταπληκτική άμυνα με 4 φάουλ στην προηγούμενη επίθεση της Σλοβενίας πάνω στο Λόρμπεκ. Σωστό. Λοιπόν, 31 δευτερόλεπτα, Γιώργο, είμαστε στο συν 5. Κάνουμε φάουλ. Όχι, θα παίξουμε άμυνα τώρα. Αν φάμε τρίποντο. Αν φάμε τρίποντο, δεν είμαστε πάλι μπροστά. Δεν έγινε. Απλώς οι Σλοβαίνοι νομίζω θα πάνε σε γρήγορο σουτ 2 ή 3 πόντων και θα μπουν στη διαδικασία του. Δεν κάνει δηλαδή κάτω από τα 24 δευτερόλεπτα φάουλ για να σιγουρευτεί. Όχι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίξουμε άμυνα. Εντάξει. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να ρωτήσω. 31 δευτερόλεπτα. Γιατί να τους δώσουμε 2 πόντους τόσο εύκολα. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να δεχθούμε τρίποντο. Ναι, εάν δεν κάνουμε φάουλ κάτω από τα 24 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνω. Λάκοβιτς μετά την επαναφορά, 54-49. Πάνε για γρήγορη επίθεση και πάνε για δίποντο. Τους δώσαμε το διάδρομο και σκοράρει ο Λάκοβιτς στα 25 δευτερόλεπτα. Είτε φάουλ έκανες, είτε αυτό που έγινε τώρα είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Απλά απέχουμε ένα 6 δέκατα του δευτερολέπου από αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από αυτό που συζητούσαμε. Είτε φάουλ κάνεις τα 24, είτε τους δώσεις χώρο για δίποντο, πιέσεις μακριά όπως κάναμε εμείς, ναι, για να μην δεχτούμε, ναι, τρίποντο, ήταν ακριβώς το ίδιο. 54-51.
ο Σπανούλης στους δύο πόντους, αλλά κρατάει πλέον την τύχη του αγώνα στα χέρια του, γιατί αν είναι εύστοχος από τη γραμμή έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας. Σπανούλης έξω η πρώτη βολή. Δεν πειράζει, αρκεί να βάλει τη δεύτερη. Μετά εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε φάουλ εάν αστοχήσει στην δεύτερη. Αλλά ακόμη και αν αστοχήσει, αν κυλήσει λίγο ο χρόνος, δεν πρέπει να τους δώσουμε τρίποντο. Λάκοβιτς. Λάκοβιτς πάει πάλι σε διείσδυση. Τον ακολουθεί ο Μπουρούσης. Ευτυχώς που δεν σκόραρε. Ευτυχώς που δεν σκόραρε. Κοίταξε, έτσι όπως πάει το παιχνίδι θα πάει στη διαδικασία των βολών. Με εμάς να έχουμε το προβάδισμα. Είμαστε μπροστά. Και ο Μπουρούσης ανεβαίνει. Γιατί φοβούνται το τρίποντο, ανεβαίνει ψηλά και έτσι δίνεται δυνατότητα στον Λάκοβιτς να πηγαίνει εύκολα στο δύο, στο δίποντο. Καλό μπλοκάου τώρα στα 18,5 δευτερόλεπτα. Είμαστε στο συν 4. Ο Λάκοβιτς έχει βολές. Είναι έξω ο Λόρμπεκ. Πώς το εξηγείς? 55-51, 18,5 δευτερόλεπτα. Λάκοβιτς. Ο αδερφός, ο μικρός είναι. Ο καλός είναι μέσα. Είναι καλύτερος δηλαδή ο Σαμουούντι. Εντάξει, ο, ξέρω, 55-52. 55-52. Έχει 5 φάουλ. Γι' αυτό. Μπράβο. Έχει το φάουλ. Δεν το είχα προσέξει, ναι, για αυτό, ναι, σε ρώτησα. 55-53. 2 στις 2 βολές. 18,5 δευτερόλεπτα. Είμαστε στο συν 2. Πρέπει να βάλουμε την μπάλα στο πάτωμα. Μια καλή επαναφορά τώρα. Στο Φώτση. Αυτός αμέσως για το Ζήσιπ. Κάνει το φάουλ ο Λάκοβιτς. Αν είχε τρέξει λίγο παραπάνω ο Ζήσης, θα είχαμε κερδίσει και άλλο χρόνο. 16,5 δευτερόλεπτα ακόμη. 3 φάουλ του Λάκοβιτς. Δύο στις δύο έχει ο Ζήσης μέχρι στιγμής. 55-53. Μέσα η πρώτη. Μπράβο Νίκο. 56-53. 16,5 δευτερόλεπτα ακόμη. Μισός αιώνας μου φαίνονται. 56-53. Μέσα και η δεύτερη. Αγκαλιά με το μετάλλιο η Ελλάδα. Λάκοβιτς. Όσο βάζουμε τις βολές έχουμε τον πρώτο λόγο. Λάκοβιτς. Ο Μπουρούσης είναι μπροστά του. Όχι τρίποντο. Όχι τρίποντο στα 9 δευτερόλεπτα. 57-56. Επαναφορά για τον Πρίντεζη. Σπανούλης πρέπει να περάσει γρήγορα το κέντρο. Σπανούλης 5-4. 4 δευτερόλεπτα και φάουλ. Γι' αυτό σου φωνάζω φάουλ εγώ. Γιατί με πονάει λίγο και η καρδιά μου. Κάτσε, μην κάνε ένα φάουλ να είναι μέσα εδώ πέρα και με αφήσει μόνο μου. Σύγχαμα, θα κερδίσουμε. 57-56. 4 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Ό,τι δεν είχε βάλει σε όλο το μάτς. Ο Λάκοβιτς, ναι, ναι, ναι. Σπανούλης. 57-56. Ο Σπανούλης στη γραμμή, ίσως για τις πιο καθοριστικές βολές του μικρού τελικού. Έξω η πρώτη. Τώρα τι κάνεις για τη δεύτερη? Τι βάζεις. Και πιέζεις την επαναφορά? Όχι, δεν πιέζεις, γιατί μην δεχθούμε καμιά λόμπα, κανένα lay-up. Πας στο μισό γήπεδο? Όχι, είσαι διακριτικά μπροστά τους. Σπανούλης. Έξω και η δεύτερη. Νάχμπαρ. Κλείνεται από το Φώτση. Πετάει από πολύ μακριά την μπάλα. Airball! Η Ελλάδα παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Αυτή η μεγάλη εθνική ομάδα, η ανανεωμένη εθνική ομάδα, κατακτά την τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ και παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Η εθνική ομάδα, η τιμή, το καμάρι και η περηφάνεια μας είναι στην τρίτη θέση του Ευρωμπάσκετ σε μια πολύ μεγάλη χρονιά για το ελληνικό μπάσκετ. Με 4 πολύ σοβαρές απουσίες του Παπαλουκά, του Διαμαντίδη, του Βασιλόπουλου και του Τσατσαρή που δεν κόστησαν. Η Ελλάδα είναι και πάλι ψηλά και το σιρτάκι στο κέντρο του γηπέδου σε ένα μεγάλο μπασκετικό ελληνικό καλοκαίρι που ξεκίνησε με τα μετάλλια στις μικρές εθνικές ομάδες και ολοκληρώνεται με το μετάλλιο της Εθνικής Ανδρών. Απίστευτο φινάλε από μια απίστευτη ομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Φίλες και φίλοι, μαζί και πάλι για μεγάλη στιγμή. Μια μεγάλη στιγμή ακόμα για το ελληνικό μπάσκετ, για το ισπανικό, για το σερβικό. Για αυτές τις τρεις ομάδες και όλους όσους εκπροσωπούν, δεν είναι απλά μια τελετουργική στιγμή. Είναι κάτι σημαντικότερο. Εδώ βλέπετε τους φωτογράφους να αποφασίζουν τη στιγμή. Τα φλάς είναι έτοιμα να ανάψουν, να στράψουν στην κυριολεξία. Όπως άνθρωψαν και βρόντιξαν οι παίκτες αυτοί των τριών ομάδων στις προηγούμενες 14 μέρες που είδαμε και παρακολουθήσαμε από κοντά. Είναι σημαντικές στιγμές για τους ίδιους τους παίκτες προσωπικά, για τους προπονητές, τους ανθρώπους των ομοσπονδιών, για όλους εμάς που παρακολουθούμε από κοντά, για όλους εσάς από το σπίτι. Είναι στιγμές του αθλητισμού που δικαιώνουν τις προσπάθειες ετών. Είναι στιγμές του αθλητισμού οι οποίες δικαιώνουν όλα όσα δεν γίνονται μόνο στο παρκέ αλλά και έξω από αυτό. Είναι η απόλυτη δικαίωση για μια μεγάλη ομάδα, για μια μεγάλη χώρα, για μια πραγματική δυναστεία αυτή τη δεκαετία, για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, του Pau Gasol. Ο Pau Gasol. Το χειροκρότημα τους αξίζει. Pau Gasol. 2-2 μέχρι στιγμή. 2-2. Έχουμε Gasol, έχουμε Lorbeck, είναι η κορυφαία πεντάδα του Ρα. Βασίλης Πανούλης, 3-3 έχουμε. 4-4. Ρούτι, 4-4. Έχουμε 4-4. Και ο πέμπτος, ο 5-5, λοιπόν, συγχαρητήρια. Μίλος Λότοσιτς, λοιπόν, παρακαλώ, και τους 6 αριθμούς του Λότο. Πέσαμε και στους 5 μέσα, στο ποιήνι κορυφαίο του Ευρωμπάσκετ. Ναι, και πολύ καλά μάλιστα. Μα κοίταξε, όταν έχουμε παρακολουθήσει όλους αυτούς τους αγώνες και έχουμε μεταδώσει τόσα παιχνίδια, ίσως να... είναι μικρή αδικία για τον Σοφοκλή. Αλλά να θεσπίσουμε το βραβείο του. Θα το κάνουμε εμείς. Πιο βελτιωμένο παίκτη. Αυτοί είναι οι πέντε παίκτες. Λοιπόν, Μίλος Θεόντοσιτς, ο μεγάλος από το Σέρβο στα 22 του χρόνια, με 6 στα 10 τρίποντα στον ημιτελικό με Σλοβενία. Ένας Μλόρμπεκ που κουβάλισε στις πλάτες του τη Σλοβενία όλο το δρόμο παίζοντας 35-36 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Ρούντι Φερνάντεθ μετά από μια μεγάλη χρονιά στο NBA και του Portland έκανε ένα μεγάλο πρωτάθλημα εδώ πέρα στην Πολωνία με την Ισπανία από θέση 2 και θέση 3. Βασίλης Πανούλης με 16 περίπου πόντους μέσον όρο δημιούργησε εκτέλεση, έκανε τα πάντα για την ελληνική ομάδα και την έφτασε στην τρίτη θέση. Και φυσικά Pau Gasol, ο πολυτιμότερος που επιτέλους παίρνει το χρυσομετάλλιο. Ο coach της εθνικής ομάδας της Πολωνίας που πήρε το ασημένιο εδώ πριν από 46 ολόκληρα χρόνια, το 1963, παραδίδει τα βραβεία στους καλύτερους, τους 5 καλύτερους του τουρνουά. Λοιπόν, πρόσεχε να δει ο Σπανούλης τι έχει κερδίσει σε μια χρονιά. Έχει κερδίσει πρωτάθλημα Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, κύπελλο Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, πολυτιμότερος παίκτης στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Εδώ βλέπουμε τον Σπανούλη. Τρίτος στην Ευρώπη χάλκινο μετάλλιο και στην καλύτερη πεντάδα. Συναγωνίζεται δηλαδή τον μεγάλο Pau Gasol που είναι πρωταθλητής στο NBA, που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και είναι τώρα και πρωταθλητής Ευρώπης. Και μπήκε και στην καλύτερη πεντάδα. Να και ο Bill Russell με τον Oscar Robertson. Oscar Robertson. Μεγάλες στιγμές. Πολύ μεγάλες στιγμές. Από τους καλύτερους περιφερειακούς ο ένας, από τους καλύτερους center for ο άλλος. Bill Russell, 11 φορές πρωταθλητής NBA με τους Boston Celtics, 12 φορές All-Star παίκτης. 22.500 περίπου rebound, παραπάνω από 22 rebound στο παιχνίδι και εδώ είναι ο Θεόντοσιτς. Τεράστια τιμή, δύο ζωντανοί θρύλοι του παγκοσμίου μπάσκετ να αποδίδουν τα έπαθλα τους καλύτερους πέντε του τουρνουά. Και δείχνει νομίζω εκτός των άλλων και τη σύγκληση των δύο κόσμων πέραν του Ατλαντικού και από εδώ της Υπήρου μας, της Ευρώπης. Εδώ ο Ρούντι Φερνάντεθ για να δούμε προφανώς κάποια highlights από τους κορυφαίους. Από το showtime των Φούργιας Δρόχας που με μεγάλη φούρια πήραν σήμερα το χρυσό. Το καμία αντίσταση ουσιαστικά από τη Σερβία. Το ήθελαν και το αξίζανε. Είπαμε, η Ισπανία μετά το χρυσό το 2006 στην Ιαπωνία, στο τελικό με την Ελλάδα, ήταν δεύτερη στο δικό της Ευρωμπάσκετ το 2007, ήταν δεύτερη πέρυσι στους Ολυμπιακούς, εδώ ο Θεόντοσιτς με αντίπαλο την Team USA και εδώ ήρθαν για να αποκαταστήσουν την ευρωπαϊκή τάξη. Τώρα βλέπουμε πλάνα από τους 5 καλύτερους και ξεκίνησαν με τον MVP που είναι ο Pau Gasol. Πήγαν στον Playmate, στον Ρούντι Μανούρχη, πήγαν στον Θεόντοσιτς. Αν προλάβουν θα δώσουν κι άλλα highlights γιατί μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία. Όχι. Και θα ξεκινήσει η απονομή. Πάμε στην απονομή. Ο MVP τώρα. Περιμένει. Αυτός είναι, προδόθηκε ο σκηνοθέτης. Προδόθηκε. Κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζουν οι συμπαίκτες του. Πολυτιμότερος παίκτης ο Pau Gasol. Ο μεγάλος βασιλιάς του Ευρωμπάσκετ. Στα 29 του χρόνια, γεννημένος στις 6 Ιουλίου του 1980 στη Βαρκελόνη. Αυτός ήταν τεράστιος μπασκετμπολίστας. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την εθνική ομάδα, ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το μπάσκετ. Και θυμάσαι ότι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό πριν από το δικό μας τελικό. Έτσι. Στην Ιαπωνία. Δεν έπαιξε εκεί. Πήρε το χρυσό η Ισπανία. Φέτος έκανε μια μικροεπέμβαση στο δάχτυλο του χεριού του. Ήρθε εδώ όμως. Δεν έφυγε. Όχι. Έμεινε με την Ισπανία.
και στις 4 Ιουλίου έκανε τη δήλωση. Θα είμαι στο Ευρωμπάσκετ για το χρυσό. Και το τήρησε. Δείτε εδώ τον Πάου Γκασόλ, αυτός ο τεράστιος παίκτης που κοιτάει τον κόσμο από τα 2-14. Και η Ελλάδα στην τρίτη θέση, σηκωνόμαστε όλοι όρθιοι για να χειροκροτήσουμε τον τεράστιο άθλο της ελληνικής εθνικής ομάδας. Χάλκινο μετάλλιο εδώ στο Ευρωμπάσκετ. Χάλκινο μετάλλιο που μοιάζει με χρυσό για την Ελλάδα. Ένας πολύ μεγάλος άθλος στην ουβέλα των αναλογιών για μια ομάδα που έχει φέρει πάρα πολλές επιτυχίες. Η ενδοξότερη εθνική ομάδα της χώρας είναι το καμάρι και η περηφάνεια μας. Δύο χρυσά το 87 και το 2005. Δύο ασημένια και δύο χάλκινα. Τώρα μην ξεχνάμε και το χάλκινο του 49. Και είναι η ώρα για την απονομή. Ο αρχηγός Αντώνης Φώτσης, το χάλκινο μετάλλιο. Αντώνης Φώτσης, Γιάννης Καλαμπόκης, Γιάννης Μπουρούσης. Δίπλα είναι ο Νίκος Ζήσης, ο Βασίλης Πανούλης. Τα υπόλοιπα παιδιά, Στράτος Περπέρογλου, Κώστας Καϊμακόγλου, Νίκος Καλάθης, ο μεγάλος Σοφοκλής Χρυσιανίτης, Κώστας Κουφός, Γιώργος Πρίντεζης, Ανδρέας Λινιαδάκης και το προπονητικό team με τον Λιθανό Γιώργος Χασλάουσκας, τον Γιάννη Σφερόπουλο, τον Δημήτρη Πρίφτη, τον αρχηγό της ομάδας, τον Γιώργο Κολοκυθά, Γιάννης Παπαγεωργίου, Σταύρος Ελληνιάδης, υπάρχει ο Γιάννης Ελευθεριάδης. Να θυμίσουμε ότι λείπει ο Νίκος Φιλίππου, δεν απουσιάζει από την εθνική ομάδα, για προσωπικούς λόγους έμεινε στην Αθήνα και αυτός είναι εθνική ομάδα. Όπως εθνική ομάδα είναι και ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Κώστας Σταθαρής και τα υπόλοιπα παιδιά που κάθε χρόνο δηλώνονται, Δημήτρης στην 24η. Και είναι ακόμα ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος FIBA Europe και όλη η ομοσπονδία, είναι όλο το ελληνικό μπάσκετ. Στο πρόσωπο της ελληνικής ομάδας στο ελληνικό μπάσκετ βραβεύεται για μια ακόμη φορά. Θυμίζω ότι η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία και τη Σερβία είναι οι κορυφαίες ομάδες στους μικρούς. Έχουν πάρει τα 8 από τα 9 χρυσά μετάλλια στις τελευταίες διοργανώσεις των τριών τελευταίων ετών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στη δεύτερη θέση και πάμε στη Σερβία. Η Σερβία με τον Πόποβιτς, τον Τέπις, τον Τεόντοσις, τον Πάουνις, τον Πιέλισσα, τον Μάρκοβιτς, τον Τρίπκοβιτς, τον Ραντούλιτσα, τον Κρίστιτς, τον Πέροβιτς, τον Μελίτσκοβιτς, τον Μάτσβαν. Φυσικά τα παιδιά του Τούντα Ιβκοβιτς, ένας και δικός μας άνθρωπος, έχει υπάρξει πολλά χρόνια σε ελληνικές ομάδες, έχει οδηγήσει σε κύπελα Ευρώπης, έχει υπάρξει προπονητής του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, έχει υπάρξει προπονητής του Πανιωνίου, έχει υπάρξει προπονητής στις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, του Άρη βεβαίως. Η Σερβία επιστρέφει δημήτερη με Ντούσαν Ιβκοβιτς, αλλά και η Ελλάδα είναι πάντα εδώ. Το ελληνικό μπάσκετ είναι πάντα εδώ. Ακόμη και στη μεταβατική του περίοδο συνδυάζει το ταξίδι προς το αύριο με επιτυχίες, με μετάλλια. Δεν το περίμενε κανένας. Κι όμως παίρνουμε μετάλλιο εδώ. Επαναλαμβάνω, είναι το χάλκινο, αλλά μοιάζει με χρυσό. Τεράστιος άθλος για όλα τα παιδιά, για το προπονητικό team και κυρίως για δύο ανθρώπους, τον Γιώργο Βασιλακόπουλο και τον Γιώργο Κολοκυθά, που στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια την πορεία της εθνικής ομάδας. Είναι μια χρυσή δεκαετία για την εθνική ομάδα, αν σκεφτούμε τι έγινε από το 2004 μέχρι και φέτος, και περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη συνέχεια. Και ήρθε η ώρα για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και με τη βούλα, με την υπογραφή του Παου Γκασόλ και των υπολείπων, είναι εδώ. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο 2006, πρωταθλήτρια Ευρώπης φέτος, δεύτερη μετά από ένα σκληρό τελικό με την Team USA πέρσι στο Πεκίνο, μια από τις κορυφαίες ομάδες της σύγχρονης εποχής του παγκόσμιου μπάσκετ τα τελευταία 20 χρόνια. Η Ισπανία του Πάου Γκασόλ, του Ρούντι Φερνάντεθ, του Ρίκι Ρούμπιο, του Χουάν Κάρλος Ναβάρο, του Βίκτορ Κλαβέρ, του Φελίπε Ρέγγες, του Κάρλος Καμπέθας, του Ραούλ Λόπεθ, του Σέρχιο Τζούλ, του Μαρ Γκασόλ, του Άλεξ Μομπρού, του Χόρχε Καρμπαχώσα, του προπονητή, του Ιταλού, του Σέριο Σκαριόλο, ο οποίος πλέον είναι Ισπανός. Ισπανός, 11 χρόνια στην Ισπανία, με γυναίκα Ισπανίδα. Γυναίκα. Παιδιά που έχουν μεγαλώσει μόνο στην Ισπανία και μιλάνε Ισπανικά. Είναι Ισπανός και το αξίζει και αυτός. Είναι μια μεγάλη στιγμή για το παγκόσμιο μπάσκετ, γιατί νομίζω ότι καλύτεροι πρέπει να επιβραβεύονται μέσα από τις επιτυχίες. Και για την Ισπανία, χρυσή δεκαετία, η δεκαετία που διανύουμε, όπως και για τη δική μας εθνική ομάδα. Αυτή κι αν είναι χρυσή, οι Ισπανοί, οι οποίοι είχαν τις αποτυχίες τους και από εκεί πέρα βάλαν κάτω το αναπτυξιακό πρόγραμμα, βγάλαν μεγάλους παίκτες μέσα από αυτό. Βλέπετε εδώ τον Ρούντι Φερνάντεθ, τον Ρίκι Ρούμπιο, εδώ το προπονητικό team προεξάρχοντος του Σέρτζιο Σκαριόλο. Η Ισπανία που δεν ξεκίνησε καλά, έχασε από τη Σερβία στην πρεμιέρα του τουρνουά. Είχε προβλήματα, πήγε να αποκλειστεί από το τουρνουά στην συνέχεια, χάνοντας από τη Μεγάλη Βρετανία. Ανέκαμψε με τη Σλοβενία. Αλλά από εκεί πέρα, Δημήτρη, ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Από τη στιγμή που δεν έφυγαν νωρίς. Και ο αρχηγός, Βαγγέλη, ο αρχηγός Χουάν Κάρλος
Ναβάρο από τα χέρια του Γιώργου Βασιλακόπουλου, του πρόεδρου του FIBA Europe. Και ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο σηκώνει το κύπελο που αξίζει στην Ισπανία. Η Ισπανία ήταν η καλύτερη, το κυνηγούσε πολλά χρόνια. Η αρμάδα, η υπερηχητική ομάδα του Παου Γκασόλ και του αρχηγού Χουάν Κάρλος Ναβάρο. Ο Μπόμπερ από τη Βαρκελόνη, ο Μπόμπερ που δοκίμασε με επιτυχία και στο NBA, πρωταθλητής Ευρώπης, το αξίζει, ένας μεγάλος σουτέρ, ένας μεγάλος σκόρερ. Η Ισπανία είναι εδώ. Και πριν ακούσουμε τον εθνικό ύμνο, πήγε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος και έδωσε συγχαρητήρια και στο Χουάν Σάιντ. Ισπανικός εθνικός ύμνος. Πανάξιοι πρωταθλητές Ευρώπης οι Ισπανοί με τη σημαία τους ψηλά, στον ψηλότερο ιστό, αλλά και η δική μας σημαία, η ελληνική σημαία για την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο που μοιάζει με χρυσό για την Ελλάδα, επίσης ψηλά ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος της FIBA Europe, που επί των ημερών του το ελληνικό μπάσκετ έχει γνωρίσει μεγάλες, πολύ μεγάλες στιγμές, δίνει συγχαρητήρια σε έναν έναν τους παίκτες, στο Σοφοκλή Σκοτσιανίτη, το μεγάλο πρωταγωνιστή του μικρού τελικού, έναν παίκτη τον οποίο μεταμόρφωσε ο Γιώνας Καζλάουσκας, μεγάλη συμβολή και του γυμναστή της εθνικής ομάδας του Γιάννη Παπαγεωργίου και των υπολείπων μελών του Ρελνιάδη, του μάνατερ της ομάδας. Team, που βοήθησαν γιατρούς, όλες, γιατρούς, πρωτιστές. Μπράβο, όλους όσοι είναι δηλαδή πίσω από τα φώτα και δεν έχουν την ευκαιρία για προβολή τις περισσότερες φορές. Και να θυμίσουμε για μια ακόμη φορά τα 12 παιδιά της ελληνικής εθνικής ομάδας, να θυμίσουμε τους παίκτες της ελληνικής εθνικής ομάδας που ήρθαν εδώ, σεμνά όπως είπαμε, ήρθαν εδώ για να επιθυμίσουν ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι στην ελίτ, παραμένει στις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης. Και επίσης, μια που μιλάμε για το βάθρο, αξίζει και μια μικρή αναφορά και στους Σλοβαίνους, οι οποίοι για πρώτη φορά έσπασαν την κακή παράδοση. Έφτασαν στην τετράδα, έφτασαν πολύ κοντά και λήγησαν μόνο απέναντι στη μεγάλη ελληνική ομάδα του Φότσι, του Καλαμπόκη, του Μπουρούση, του Ζήση, του Σπανούλη, του Σκοτσιανίτη, του Περπέρογλου, του Καϊμακόγλου, του Καλάθη, του Κουφού, του Πρίντεζη και του Γλυνιαδάκη. Μια δωδεκάδα που είναι χάλκινη αλλά στην ουσία είναι χρυσή. Και να θυμίσουμε, επειδή είπαμε και τους τέσσερις μεγάλους απόντες, τους τέσσερις ομοδοφύλακες της εθνικής ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, Μανώλης Παπαμακάριος, Γιάννης Γεωργαλής, να θυμίσουμε δηλαδή όλα, Δημήτρης Τσαλδάρης, όλα τα παιδιά που ήταν και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όλη του στην εθνική ομάδα, για τη μεγάλη εθνική ομάδα της Ελλάδας αυτήν την δεκαετία, της βάσης οποίας έβαλε στο ξεκίνημα τα γερά θεμέλια για να χτιστεί αυτό το σύνολο, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, από το Ολόκληρο το 2004 μέχρι το 2008, από τους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, εδώ στη μεταβατική σεζόν, με χάλκινο μετάλλιο που μοιάζει με χρυσό για όλα αυτά τα παιδιά. Για το ελληνικό μπάσκετ, σε ένα πολύ μεγάλο μπασκετικό, ελληνικό μπασκετικό καλοκαίρι. Με πέμπτη θέση των γυναικών του Κώστα Μίσα και πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία μας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών. Με δεύτερη θέση στο παγκόσμιο των εφήβων στη Νέα Ζηλανδία με προπονητή τον Γιώργο Βλασόπλο και πρωταγωνιστές πολλούς από τους επόμενους εστέρες της επόμενης γενιάς του ελληνικού μπάσκετ. Με χρυσό στη Ρόδο πάλι με Κώστα Μίσα, Τζόρτζι Δικαιολάκο και τα άλλα παιδιά. Να αναφέρουμε όλους δηλαδή τους εργάτες του ελληνικού μπάσκετ. Να μην ξεχάσουμε κανέναν. Έτσι, και να θυμίσουμε ότι αυτή η εθνική ομάδα σε αυτή τη μεγάλη δεκαετία ξεκίνησε από δύο στραπάτσα. Ένα το 1999 στη Γαλλία και ένα δεύτερο στη Τουρκία το 2001. Βάλε και ένα τρίτο. Βάζω και ένα τρίτο. Γιατί μας πόνεσε περισσότερο το τρίτο. Η πέμπτη θέση Σουηδία σε ένα τουρνουά που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και εκεί μετάλλιο και από εκεί και πέρα. Ήταν η πέμπτη θέση το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά από την επόμενη χρονιά στο Βελιγράδι, 2005 χρυσό μετάλλιο, 2006 το ασημένιο στον κόσμο, 2007 η τέταρτη θέση, 2008 η πέμπτη θέση στους Ολυμπιακούς και τώρα πάλι το χάλκινο μετάλλιο. Δεν λείπουμε, Δημήτρη, από κανένα μεγάλο ραντεβού από το 2002 και μετά, από το 2003 για να ακριβολογούμε και μετά. Η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση φέτος, παίρνει το χάλκινο μετάλλιο, αλλά του χρόνου θα είναι πλήρης. Τουρκία ερχόμαστε είναι το σύνθημα. Και λίγο πριν το τέλος να δώσουμε το λόγο και στον Γιώργο Λιμιάτη για να μας δώσει δύο τίτλους για αυτή την ελληνική εθνική ομάδα και αυτή την ισπανική ομάδα για να πάμε και στην αποφώνηση. Ενώ, συγγνώμη Γιώργο, όσο βλέπουμε highlights, ωραία highlights, οι Έλληνες παίκτες κάνουν όλοι με μια μεγάλη ελληνική κερκίδα.
Και αυτή τη φορά υπήρξε μεγάλη ελληνική κερκίδα, έστω και τις τελευταίες μέρες εδώ στο Κατοβίτσε. Πάνω 500 άτομα. Γιώργο. Νομίζω ότι υπήρξε δικαιοσύνη σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για όλες τις θέσεις. Οι Ισπανοί ήταν η καλύτερη ομάδα. Οι Σέρβοι πήγαν άξια στο τελικό. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Νομίζω ότι είναι τεράστια επιτυχία. Πολύ μεγάλη για το ελληνικό μπάσκετ. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας, έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα και εκ μέρους όλου του ελληνικού λαού είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά που απέδειξαν και πάλι πόσο μετράει η ελληνική ψυχή και το ομαδικό πνεύμα. Έγιναν ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως. Μέσα σε 6 εβδομάδες, είναι πολύ δύσκολο αυτό, με 9 καινούργια πρόσωπα σε σχέση με το 2007, με άλλο προπονητή και με τη μισή ομάδα σε σχέση με τους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου που χάσαμε την πρόκληση στη ζώνη των μεταλλίων για ένα σουτ. Ο Σπανούλης το έχασε τότε, αλλά τα έβαλε όλα με την Τουρκία. 6 στα 9. Λοιπόν, μια κουβέντα τελευταία. Ναι, ναι. Τελειώνει και το κύκλωμα. Να προστατεύσουμε το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό και όποιος καταλαβαίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που το προστατεύουν πάντως. Λοιπόν, περισσότερο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και όλο το παρασκήνιο και από, και από το ξενοδοχείο της ελληνικής ομάδας, το πλέτη που θα στηθεί, θα έχουμε ζωντανή πάντως, σύνδεση για το Κατοβίτσι. Προς το παρόν, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τις μεταδόσεις, από όλους όσοι εργάστηκαν όλες αυτές τις μέρες και ήταν πολλοί και στην Αθήνα και εδώ, από τα παιδιά του συνεργείου, από τον Κώστα Σκουλάβδα στο ρεπορτάζ, από τον Παναγιώτη Φιλίππο που ήταν στην επιμέλεια και το συντονισμό της δουλειάς μας. Να μην ξεχάσουμε τον Κωνσταντίνο Μελάγγες και τον Γιάννη Νάτου που είχαν πάει σε άλλες πόλεις και έκαναν τις παράλληλες μεταδόσεις. Η ΕΡΤ μετέδιδε παιχνίδια σε όλο αυτό το τουρνουά, όχι μόνο από τον όμιλο της εθνικής ομάδας, αλλά και από τους άλλους. Αλλά και από τους άλλους ομίλους που προσπαθούν. Από το ΕΤΕΝΑ.net και από το Sport Plus. Και από το Sport Plus. Από τον Γιώργο Λιμιάδη που ήταν στο σχόλιο, από τον Βαγγέλιο Άνου και από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Μια κουβέντα ακόμη, Δημήτρη, και για τη δουλειά που έκαναν και τα παιδιά της ΕΡΑΣΦΟΡ με ζωντανές καθημερινές μεταδόσεις, ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις, ο Λεωνίδας ο Μενεγάκης, ο Κώστας ο Σωτηρίου, ο Γιάννης ο Τεντόπουλος, ο Σωτήρης Γεωργίου, ο Γιάννης ο Τεντόπουλος, ο Λεωνίδας ο Μενεγάκης. Τώρα θα ξεχάσω κανέναν? Τους είπες όλους. Ήμασταν όλοι εδώ, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά περισσότερο από όλους εμάς έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε η ελληνική εθνική ομάδα των ανδρών. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, από όλους όσους εργάστηκαν αυτές τις μέρες από εδώ, από την Πολωνία, να είστε καλά. Καλό επόμενο μπασκετικό ραντεβού του χρόνου με την Αθηνική Κωνσταντινούπολη, βεβαίως, αλλά εμείς θα δώσουμε το επόμενο μεγάλο μπασκετικό ραντεβού του χρόνου στο Παγκόσμιο, στην Κωνσταντινούπολη. Να είστε καλά από όλους εμάς. Καλό βράδυ από το Σπόντε Καρένα, από το Κατοβίτσα, από την Πολωνία. Γεια σας.